Καλησπέρα και πάλι. Χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα, γιατί ένα όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Είμαι 6 χρόνια εδώ στο χωριό, είμαι 6 χρόνια ιερέας και το όνειρό μου ήταν να αρχίσουμε αυτό που βλέπω σήμερα, να καλούμε κάποιους ανθρώπους να μας μιλάνε για την πίστη μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνει την αρχή ο πατέρας Χρήστος Μίτσιος. Ο πατέρας Χρήστος Μίτσιος είναι ο παπαπάο, όπως τον ξέρετε οι περισσότεροι. Είναι φίλος, αδερφός από τα φοιτητικά χρόνια. Είμαστε συγκάτοικοι στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, εκείνος είναι ο Παοκτζής, εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν έχει κάτι να μας χωρίσει τίποτα. Δεν έχουμε να χωρίσουμε, ίσα ίσα τον αγαπώ και με αγαπά πάρα πολύ. Και έτσι λοιπόν, είναι αυτός που το χρωστώ και πρέπει να του το πω τώρα και μπροστά σας, σας το έχω ξαναπεί, στο εκκλησίασμα το δικό μου το έχω πει, ότι του χρωστάω πολλά. Του χρωστώ καταρχάς το ότι με πήγε στο Άγιον Όρος. Μου έμαθε το Άγιον Όρος, είναι αυτός που πήγαμε 3, 4, 5 φορές μαζί μέχρι να μάθω να περπατώ μόνος μου στο Άγιον Όρος. Είναι αυτός που με πήγε στον Άγιο Παΐσιο. Την πρώτη μου φορά στο Άγιον Όρος με πήγε στον Άγιο Παΐσιο. Και μου έλεγε από τη Θεσσαλονίκη, θα πάμε να δούμε έναν Άγιο άνθρωπο. Καλά του λέω εγώ, όπου με πας θα πάω. Δεν ξέρω. Μου λέγε εκεί, εγώ φανταζόμουν 18 χρόνια παλικαράκια είμαστε και τα δυο, 19. Λοιπόν, νομίζαμε, εγώ προσωπικά νόμιζα ότι οι Άγιοι είναι όπως τους βλέπουν στις αγιογραφίες. Και όταν πήγαμε στον Άγιο Παΐσιο και τον έβλεπα ένα γεροντάκι, ο λογισμός μου μπορεί, καλά αυτός είναι Άγιος, καλά κρασά. Λοιπόν, δεν μου γέμισε το μάτι. Μας συμβούλεψε, μας είπε τι μας είπε. Ο πατέρας Χρήστος λέει, εγώ θέλω να του μιλήσω ιδιαιτέρως. Πραγματικά πήγαν στην Παναγούδα όπως ήταν, ακριβώς από δίπλα και μιλήσανε. Μετά, στο καραβάκι, το μεταξύ, καθώς πηγαίναμε στη διαδρομή, ένας συμφοιτητής του πήγαινε, συναντήκαμε μέσα στο καράβι. Πήγαινε να γίνει μοναχός και πήγαινε στον Άγιο Παΐσιο και από δύο που ξεκινήσαμε από τη Θεσσαλονίκη, μέσα στο καράβι γίναμε τρεις. Για να φτάσουμε στη Δάφνη και από εκεί στις Καρδιές και στον Άγιο Παΐσιο. Λοιπόν, λέει και το άλλο το παιδί, καλή του ώρα, λέει και εγώ θέλω να μιλήσω γιατί. Πρέπει να δω, θα πάω στο μοναστήρι, τι θα μου πει ο γέροντας. Εγώ λέω, παιδιά, δεν θέλω τίποτα. Λέω, εντάξει, πάμε να φύγουμε τώρα. Τον είδα, λέω αυτόν, να πάμε λέω, στο επόμενο μοναστήρι, να δω και εγώ τι είναι τα μοναστήρια τέλος πάντων. Είπαν τι είπανε, μου κάνει ο γέροντας, έλα και εσύ εδώ. Εγώ έκανα μια στροφή γύρω τον εαυτό μου και κοίταζα να δω σε ποιον μιλάει. Τρεις μας ήμασταν εδώ μεταξύ, δεν είχαμε άλλον στην παρέα. Ήταν ο πρώτος καιρός που ο Άγιος Παΐσιος ακόμα δεν ήταν τόσο γνωστός. Πήγα κι εγώ από δίπλα. Και μάλιστα μου και εγώ στο δόξα πατρί κατευθείαν. Είχα τρεις λογισμούς. Και τους τρεις λογισμούς που τους απάντησε με πρώτον παιδί μου. Αυτό. Εντάξει. Ναι, γέροντα, λέω εγώ. Δεύτερον. Εκείνο. Εντάξει. Τρίτον μου κάνει. Το άλλο. Εντάξει. Ναι, λέω. Άντε στην ηλικία της Παναγίας τώρα. Λέω του Χρήστο. Παπαχρήστο τώρα. Είμαστε λαϊκοί. Λέω, ρε εσύ αυτός είναι Άγιος, που απαρφάζει από εδώ και με σηκώνει επάνω και με κουνούσε. Και μου λέει, τι σου λέω ρε, αυτή η Θεσσαλονίκη, θα δούμε τον Άγιο. Λέω, εσύ καλά του λες. Το λες, το έλεγες, λέω, αλλά εγώ καταλάβαινα τον Άγιο όπως τον βλέπουν σε γεωγραφίες. Τρελάθηκε που τα άκουσε, λέω, αλλά αυτό περίμενα από τον Άγιο Παΐσιο εγώ τότε. Και έβαλα κανόνα εντός εισαγωγικών στον εαυτό μου και λέω, όποτε έρχεσαι στο Άγιον Όρος, θα πηγαίνει απέναντι στην Ευκαιρία, αυτόν τον άνθρωπο θα τον βλέπει, δεν χρειάζεται να σου πει τίποτα. Τα ξέρει. Και πραγματικά με τον πατέρα Χρήστο πήγαμε 3-4 φορές ακόμη μετά την πρώτη μας φορά, μέχρι που άνοιξε εκεί τα φτερά μου και πήγαινε εκεί. Άρα λοιπόν του χρωστάω πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ, πατέρα μου. Και χαίρομαι που έρχεται να ανοίξει αυτόν τον κύκλο τη προσπάθειά μα των ομιλιών. Γιατί έχω πολλά στο πλούγιο το κεφάλι μου και εγώ να καλέσω ανθρώπου έτσι για να μα φωτίσουν. Κατηχηθούμε και ευαγγελιστούμε πάλι. Αλλά πολύ λόγο, εμείς οι καθηγητές, εμείς είμαστε και συνάδελφοι. Βέβαια, εκείνος είναι θεολόγος, εγώ είμαι μηχανικός, άσχετο, αλλά είμαστε πολυλογάδες. Το λόγο στον πατέρα Χρήστο.
καλησπέρα σε όλους. Νιώθω ότι είναι ύψιστη τιμή και χαρά που ήμουν ανάμεσά σας. Τώρα δεν το ξέρω αυτό, δεν θα δεχόμουν να είμαι ο πρώτος ομιλητής, γιατί ο πρώτος ομιλητής έχει μια αναμονή μετά. Άρα για τα αμπουργήσει δεν θα γίνει τίποτα, θα πει ο πρώτος πτέι που δεν κάναμε τίποτα. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω και για να ξεκαθαρίσουμε ποιοι θα μείνετε να ακούσετε και ποιοι θα φύγετε, θα σας ευχαριστήσω που ήρθατε και θα φύγετε. Έρχεται από τον Γέροντα Παΐσιο αυτό. Μου είπε να το λέω πάντα για να ξεκαθαρίζει ποιοι θα κάθονται να σας ακούνε και ποιοι θα φεύγουν. Είχαμε πάει μια φορά με μια ομάδα θεολόγων και μια εικοσαριά θεολόγοι. Οι περισσότεροι ήδη είχαμε πάρει το πτυχίο, κάποιοι ήταν στο τελευταίο έτος. Και καθίσαμε εκεί στο Αρχονταρίκι, το υπέροχο στην Αυλίτσα, από το καλύβι του Γέροντα Παΐσιου, στα Κούρτσο Ράο, στην Ταρίκη, στο Δήμο. Και συζητούσαμε. Το ξέρετε πολύ καλά και τα παιδιά σας και εσείς οι ίδιοι το ξέρουμε, ότι την επιστήμη που έχει σπουδάσει ο καθένας, τότε ειδικά που την έχει χρειάσει από την επιστήμη, θέλει να λέει πολλά και νομίζω ότι τα ξέρει όλα. Και μάλιστα ένας νέος θεολόγος νομίζω ότι ξέρει περισσότερα και τον ίδιο τον Θεό. Εκεί λοιπόν στο Γέροντα Παΐσιο προσπαθούσαν οι περισσότεροι να κάνουν τον έξυπνο εκεί, ούτε εκείνο, το ένα θέμα, το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Εγώ είχα καθίσει από πίσω και λέω κάτι εδώ καλά έτσι. Είχε και ο ίσκος εκείνο το σημείο. Κάποια στιγμή κάτι είπαν ωραίο και μου άρεσε. Και σηκώνω το χέρι και βγαίνω λίγο μπροστά να μου πει, και λέω Γέροντα, και επειδή με ήξερε και λόγω Κόνιτσας, γιατί η καταγωγή μου είναι από την γειτονιά του στην Κόνιτσα, μεγάλωσα με τα αδέρφια του και την οικογένειά του. Χριστάκι, τέλειο. Λέω να πω κάτι κι εγώ Γέροντα. Τι θέλεις να πω σε αυτά που συζητάμε. Άστα βρε παιδί μου εσύ αυτά, από εδώ και πέρα σας το φορά. Αυτά βρε παιδί μου είναι σοβαρά πράγματα για σοβαρούς ανθρώπους. Οι φίλοι μου που το άκουσαν κατευθείαν τσίπησαν, Γέροντα, γιατί ο Χριστός δεν είναι για τα σοβαρά. Και τώρα αυτή η φράση είναι ακριβώς που σας αφορά. Βρε παιδί μου, σε αυτόν, η τρελή και η παλαβή θα πάνε. Αυτός δεν θα έχει σοβαρούς κοντά του. Εγώ το πήρα στα σοβαρά, μ' άρεσε που το πήρα στα σοβαρά, και μου το υπενθύμισε και κάνα δύο-τρεις φορές μετά που ξαναπήγα έτσι οι δυο μας που ήμασταν. Παιδάκι μου, μη σοβαρέψεις ποτέ. Και όταν ο Παϊσάκ, ο Λιβανέζος, που ήταν ο πνευματικός μου για πολύ μεγάλο διάστημα μέχρι την ιεροσύνη μου, άρχισε να με πειράζει ότι θα γίνεις παπάς και να γίνεις παπάς και θέλουμε να ιερωθείς, εγώ του έλεγα την τρέλα μου όμως, μου είπε ο Γεροπαΐσιος, να μην την αφήσω. Με την τρέλα σου σε θέλουμε. Τώρα τι να πω εγώ, όσοι είστε σοβαροί να φύγετε, για να πούμε αστεία πράγματα εμείς και χαζά πράγματα για αυτούς που τα αντέχουν και τα σηκώνουν. Δεν το λέω αστεία αυτό, γιατί πιστεύω ότι δυστυχώς τις μέρες μας, και λέω τη λέξη δυστυχώς και τη λέω με όλη την σημασία της, δυστυχώς τις μέρες μας κάποιοι πήραν ένα ρόλο να το παίξουν Νικολάκη, θα λέμε Νίκο. Παίξαμε πολύ σήμερα στην εκπομπή και μάλιστα. Πολλοί το παίζουν πολύ σοβαροί και το παίζουν και πολύ δάσκαλοι της Εκκλησίας. Και να ξέρετε ότι αυτή η τρέλα των ζηλωτών δεν θα μας οδηγήσει σε καλό δρόμο και ακόμα περισσότερο δεν θα οδηγήσει τα παιδιά μας σε καλό δρόμο, διότι αν κρίνω από τα παιδιά μου και τους φίλους τους, μας έχουν πάρει χαπάρι ότι αυτά που λέμε τόσο ζηλωτικά και τόσο έντονα και τόσο φανατικά
δεν έχουν καμιά σχέση με τον πραγματικό Χριστό. Σήμερα λοιπόν θα σας πω πώς γνώρισα εγώ, δεν ήταν η πρώτη φορά που πήγα με τον Βασίλη στο Γέροντα Παΐσιο. Είχα προλάβει, είχα πάει με ένα κοινό μας φίλο πιο πριν. Και εγώ λοιπόν όταν πήγα στο Γέροντα Παΐσιο, με τρέλανε με το να μου πει πράγματα και καταστάσεις που δεν του είπα εγώ. Είπε τα ονόματά μας, είπε την καταγωγή μας, είπε τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, είπε τι μας απασχολεί με τον τρόπο του. Και μάλιστα το άλλο το παιδί ο φίλος μου που είχε πάει ως πολύ αδιάφορος τότε στο Άγιον Όρος μαζί μου, έφυγε με το να του ζητήσει πνευματικό να εξομολογηθεί. Και μάλιστα από εδώ ξεκινάω να σας πω, του λέει, παππούλη θέλω ένα πνευματικό να εξομολογηθώ. Του λέει ο γέροντας, εγώ παιδάκι μου δεν είμαι εξομολόγος, είμαι σκέτος καλόγερος. Τι πνευματικό θέλεις? Θέλεις έναν παππού που να μην ακούει καθόλου ή θέλεις έναν νεαρό αυστηρό? Αυτό ζήτησε έναν νεαρό αυστηρό. Πήγαμε την άλλη μέρα, ήταν ο Παπα Ισάκ. Ο Παπα Ισάκ έγινε και ο δικός μου πνευματικός από τότε. Είχα κάποιον άλλο πνευματικό στο Θεσσαλονίκη. Και είναι αυτός που με έδωσε να πάρω, να πάρω την ιεροσύνη. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω, γιατί το θέμα που μου έδωσε ο Βασίλης δεν το είπε, είναι από τη διδασκαλία των σύγχρονων Αγίων. Τι μας είπαν λοιπόν οι σύγχρονοι Άγιοι? Το πρώτο Άγιο που θέλω να πιάσω, έτσι, να σας πω κάτι που νομίζω ότι δεν το ξέρετε, δεν άκουσα να συζητιέται, γι' αυτό λέω δεν το ξέρετε έτσι ποτέ, ήταν για τον Άγιο Νεκτάριο. Όταν ο Άγιος Νεκτάριος καθαιρέθηκε από το θρόνο του που ήταν από την επισκοπή του του Πεντάπολη της Αιγύπτου, έφυγε και τον εξορίσανε εδώ στην Ελλάδα. Όταν ήρθε εδώ δεν του μίλαγε κανένας, ξέρετε, γιατί τον είχαν δικάσει και καταδικάσει για ανήθικες ιστορίες. Ο καημένος το υπέστη, τίποτα από αυτά δεν ήταν αλήθεια, αλλά είναι από αυτά που κάποιοι μέσα στους χώρους της Εκκλησίας θέλουμε να τα διαδίδουμε, να τα κάνουμε, να τα λένε, να τα φτιάχνουμε. Πήγε λοιπόν και στο Άγιον Όρος ο Άγιος Νεκτάριος. Έμεινε στους Δανειλαίους, δεν ξέρω σε ποια άλλα μοναστήρια πήγε τότε, αλλά έμεινε στους Δανειλαίους. Οι Δανειλαίοι τον βάλανε σε ένα κελάκι μαζί με τους προσκυνητές, αφού είχε ανακουστεί τόσα πράγματα εναντίον του και δεν ήταν εν ενεργεία επίσκοπος. Ο ίδιος όμως ζήτησε να πάει στον Γεροαβακούμ. Ο Γεροαβακούμ τότε ήταν ένας θρύλος του Άγιον Όρος, ό,τι ήταν αργότερα ο Γεροπαΐσιος. Και βάζω εδώ μια μικρή παρένθεση που θα σας πω και για άλλους τέτοιους γεροντάδες του Άγιου Όρου, που είχαν αγιοσύνη, αλλά η Εκκλησία δεν τους έβαλε στην αγιοκατάταξη. Ξέρει ο Θεός γιατί κάποιους τους βάζει και πολλούς δεν τους βάζει. Γιατί οι Άγιοι είναι πολλοί, δεν είναι αυτοί οι λίγοι μόνο που στις μέρες μας έχουν παρουσιαστεί από την Εκκλησία μας ως Άγιοι. Ζήτησε λοιπόν να πάει στον Γεροαβακούμ. Ο γέροντας της συνοδείας χάρηκε πολύ, λέει άντε θα πάει εκεί να μετανιώσει και να ζητήσει να τον καθοδηγήσει ο Γεροαβακούμ, που ήταν θρύλος. Πηγαίνει λοιπόν στα Καρούλια, που στο κελί, και κατεβαίνει με τις αλυσίδες, προσπαθεί να κατεβεί με τις αλυσίδες κάτω στη σπηλιά που ήταν ο Γεροαβακούμ. Το καλοκαίρι που τον συνόδευε, με αγωνία προσπαθούσε να δει τι θα του πει ο γέροντας. Ο γέροντας λοιπόν βγήκε, λέει, έξω από το κελί του, χωρίς να τον ειδοποιήσει κανένας, και φώναζε δυνατά, Άγιε του Θεού Νεκτάριε, κατέβα να γιάσεις το κελί μου, κατέβα να μου δώσεις την ευλογία σου, κατέβα να με ευλογήσεις. Και μάλιστα έπεσε, λέει, κάτω, μπροστά εκεί που θα κατέβαινε ο Άγιος από την αλυσίδα, για να τον πατήσει πάνω. Και όταν μετά κατέβηκε και ο Γερονεκτάριος, ο Άγιος Νεκτάριος, ο ένας έκανε μετάνοια στον άλλο. Πήγε τρέχοντας πίσω στους Δανειλαίους το καλογέρι, το είπε στον γέροντα Δανιήλ,
Και ο γέροντας Δανίλ χτύπησε τις λαμπάνες ερχόμενος ο Άγιος και μάλιστα εκεί του χάρισε και μία τυπικά μία εικόνα που τότε ζωγραφίζανε οι Δανιλέοι του Χριστού και υπάρχει, αν τη δείτε στο ίντερνετ, γράφει το Αγίο Πάντας, το Σκόπο, το Καπόλεο και τα λοιπά και τη γράφει πάνω στην εικόνα, δηλαδή είναι σαν να ακύρωσε την εικόνα γράφοντας την αφιέρωση πάνω στην εικόνα του Χριστού. Το άλλο που ήθελα να σας πω, για να πάω σε άλλο θέμα μετά, είναι όταν συνήθισα την πρώτη και τελευταία φορά το χειροποτήριο. Εμένα με τρελαίνουν οι Άγιοι που είχαν τρέλα και ακόμα περισσότερο οι Άγιοι που είχαν χαρά. Όταν τον είδα τον χειροποτήριο που ήταν μία φορά και μοναδική, είχα πάει και εγώ πάλι στους Δανιλαίους να μείνω εκείνο το βράδυ και είπα στον Παπανίφωνα, τον μακαριστό που έχει φύγει νέος από την ζωή, λέω θέλω να πάω κάτω στον Γερο Εφραίμ, τον Άγιο Εφραίμ τον Κατωμαχιώτη, τώρα τον έχουμε στους Αγίους της Εκκλησίας. Τότε ο Γερο Εφραίμ ήταν τελείως κατάκητος και σε πλήρη αφασία, σε λίθαργο, αλλά θέλαμε να πάμε να φιλήσουμε το χέρι, γιατί λέμε ίσως δεν τον ξαναδούμε. Πήγαμε λοιπόν αλλά στο δρόμο, σε ένα ερυπωμένο καλύβι που είναι εκεί στα Καρτουνάκια, πήγαμε μπροστά τα ανήψα μου, μικρά τότε, 8,5-9 χρονών ο Βασιλάκης ο μικρός, βγαίνει, προχώρησε πιο νωρίς από εμάς, εγώ ήμουν με τον αδερφό μου και τα δύο τα ανήψα μου, και βγαίνει έκθαμβο το παιδί, πραγματικά φαινόταν το έκθαμβο στο πρόσωπό του, και λέει, Δύο, μέσα είναι ένας άγγελος. Δεν σας κρύβω ότι εγώ έκανα τους λογισμούς γρήγορα και λέω, Θεέ μου, τώρα μη μας μπλέξεις με τέτοια, γιατί εμείς δεν ξέρουμε ποιος άγγελος είναι, από ποια πλευρά είναι άγγελος. Από το φως ή από το σκοτάδι, είναι του Θεού ή είναι γάς, διαβολάκος και μας μπερδέψει εδώ τώρα. Ώσπου να το πούμε αυτό, μπήκαμε μέσα. Και εκεί είδαμε ένα γεροντάκι με τελείως τριμμένα τα ράσα του σε ένα ερείπιο καλύβι το οποίο είχαν πέσει οι πόρτες και τα παράθυρά του, δεν ήταν κατοικήσιμο, να χοροπηδάει γιατί μας είδε, πραγματικά να χοροπηδάει, να χτυπάει τα χέρια του, να χαίρεται, να φωνάζει, η χαρά του, η χαρά του, η χαρά του, η χαρά του. Είπε τη φράση, τι χαρά που φιλοξενώ δύο παπάδες, δύο παππούλιδες είπε μάλιστα. Ο ένας ήταν ο αδερφός μου ήδη, εγώ σκέφτηκα και την ώρα λέω, αν θα εννοεί κανέναν από τα ανήψα μου που θα γίνει παπάς, να ξέρω τι θα τραβήξω στη ζωή μου. Και αφού χάρηκε και μας αγκάλιασε και μας φίλησε και του φιλήσαμε το χέρι, λέει, τώρα όμως τι να σας κεράσω, μωρέ, τι να σας κεράσω, τι να σας κεράσω. Και είχε πάνω από τα κεφάλια μας μια βουριά και λέει στο γιο, στον μισό μου, λέει, εσύ κάποιο παιδί, τράβα λίγο, ανέβασε το ζούλι και τράβα μου από το πλονάρι και πήρε το πλονάρι και έκανε μία-μία τις μούρες και μας τις έβαζε μέσα στο στόμα. 4-5 γύρους εμείς, μία φορά αυτός πήρε και λέει, άστο τώρα να δω και τα πουλάκια να φάνε. Όταν γύρισα στους Δανιλαίους, με ρώτησε ο Παπανίφωνας τι είδα κάτω στο Γερο Εφραίμ που πήγαμε. Φτάνει να σας πω ότι και στο Γερο Εφραίμ, για να δείτε πώς μιλάνε οι Άγιοι και πώς επικοινωνούν καταργώντας τις αρρώσκες και τη φύση τους, μου λέει ο μικρός ανοιξιός, Δύο, γιατί λέτε ότι δεν καταλαβαίνει καθόλου ο παππούς. Δες λίγο το χέρι του ότι κάνει την κίνηση της ευλογίας σε καθέναν που πάμε και του φυλάμε το χέρι. Και όντως το παιδί το είχε δει, το πρόσεξα και εγώ και το είδα, ότι έκανε την απλή κίνηση να ευλογεί. Ας ήταν σε πλήρη αφασία. Γυρίζουμε λοιπόν, μας ρωτάει ο Παπανίφων και του λέμε, ναι, αλλά καλά πήγαμε στον Ιντεροεφραίμ, εγώ πιαζόμουν να του πω τι έγινε με τον Παπούλη. Το και το είδαμε αυτόν, μας μίλησε έτσι, χοροπήδα και έκανε κλπ. Και λέει, ρε εσύ, αυτός πρέπει να είναι ο Πορφύριος. Οι μισοί στο Άγιον Όρος τον έχουν και χαζό.
και άλλοι μισή τον έχουν για Άγιο. Θα δείτε, θα έρθει η ώρα που εσείς θα τον προσκυνήσετε ως Άγιο. Όταν πήγα το καλοκαίρι που πηγαίνω συχνά κάπου στην Κρήτη, γιατί με καλούν για κάποιες ομιλίες, όταν πηγαίνω στο μοναστήρι της Κρυοπηγής, που είναι το μοναστήρι το οποίο κατήχθηνε ο Γεροπορφύριος, και μου λέει τώρα η Γερόντισσα, όταν χτίζαμε το μετόχι πάνω της Μεταμόρφωσης σε ένα καταπληκτικό μοναστήρι χτισμένο όλο με πέτρα, ο Γεροπορφύριος έπαιρνε τηλέφωνο, ενώ δεν είχε πάει ούτε τελικά πήγε ποτέ στην Κρήτη, έπαιρνε τηλέφωνο κάθε τόσο 2-3 φορές την ημέρα. Λέει και εδώ, της απόφω συνέχεια και πόβαζε με την γλύκα που είχε, λέει, μου έβαζε τις φωνές, να κάνω κινήσεις στο μοναστήρι, έτσι αυτόν τον τοίχο, έτσι εκείνον τον τοίχο, έτσι τον άλλο τοίχο. Κατέβασε τον, φτιάξε τον κι άλλο. Και όταν ξεκινήσαμε, λέει, και σκάβαμε να βρούμε, να κάνουμε το έδαφος επίπεδο, γιατί ήταν κοινό με πέτρες, μας παρακάλαγε να σκάψουμε κι άλλο παρακάτω για να βγάλουμε ωραία πέτρα, για να ντύσετε, λέει, όμορφα το μοναστήρι. Σκάψε, βρε γεροντισούλα μου, λίγο ακόμα, μην υπάσαι. 2 μέτρα ακόμα έχει πιο όμορφη πέτρα. Όσοι θα πάτε, ρωτήστε τη Γερόντισσα, όσοι θα πάτε εκεί, χαζέψτε το μοναστήρι, να δείτε τι όμορφη πολύχρωμη πέτρα βρήκε, γιατί τους είπε να σκάψουν ακόμα παρακάτω. Και όλη την πέτρα, λέει, που βρήκαν, έφτασε και τους περίσεψε αυτή η πέτρα που τώρα κάνουν στην είσοδο του χώρου, κάτω κάνουν το εκκλησάκι του Αγίου Πορφυρίου. Αλλά μίλαγε, λέει, στην Γερόντισσα τόσο παραστατικά, σαν να τα έβλεπε. Κάποια στιγμή φτιάξαν τον αριστερό τοίχο μπαίνοντας ψηλό και τις βάζει τις φωνές και τις λέει, «Κρέμισε τον μισό τώρα, σε παρακαλώ, μέχρι τη μέση. Βρε Γέροντα, τόσο κόπο κάναμε. Όχι, κρέμισε το για να έχουν θέα οι αδερφούλες». Και όντως από εκείνο το σημείο η θέα είναι μέχρι κάτω τη θάλασσα των Ιθανίων. Είπα αυτά και θα μπορούσα να πω πάρα πολλά για να δούμε πόσο όμορφα περπατούσαν οι Άγιοι πάνω στη γη, χωρίς να τους μοιάζει όμως αν η χαζομάρα που θα βγει από μέσα τους θα τους κρίνει αρνητικά, δεν ήταν ποτέ σοβαροί οι Άγιοι. Εγώ χαιρόμουν κάθε φορά που πήγαινα στον Κεροπαΐσιο τόσο πολύ. Προβίδα και η καρδιά μου έπιανα το σπίτος μου, γιατί φοβόμουν ότι θα σπάσει η καρδιά μου, σαν εκείνο τον έρωτα που ζούμε οι άνθρωποι και το γνωρίζουμε και το γνωρίζουμε και το. Έτσι ζούσα κάθε φορά που πήγαινα στον Κεροπαΐσιο. Τώρα θα σας πω και για 2 άλλα μικρά γεγονότα και μετά θα πάω στα χαζά τα δικά μου. Κάποτε, για να δείτε πόσοι ακόμα είναι οι Άγιοι. Κάποια στιγμή, τώρα τελευταία 3-4 χρόνια πριν τον κορονοϊό, είχα πάρει τα παιδιά μου στο Άγιο Νόμος. Λειτουργούμαστε στην Αγία Άννα στο... Όχι στο Κυριακό, εκεί που είναι το αστεοφυλάκιο, που είναι τα κινητήρια, που θεωρείται θρηλυκό μέρος στην Αγία Άννα, από κινητήρια του Εθνέμου και τους Αγίους. Άλλους που έχουν ονοματιστεί καλώς όχι. Μας βγάζει ο πατήρ Γεράσιμο 3 Άγιες Κάρες μοναχών για να τις προσκυνήσουμε. Βλέπω πως τη μία ο Πασάβας ο Πνευματικός. Τρελαίνομαι, γιατί ήταν το πρώτο βιβλίο που είχα διαβάσει αγιορείτικο όταν ήμουν μαθητή. Με είχε τόσο βαθιά σημαδέψει η ζωή του Πασάβα που είχα πραγματικά ερωτευτεί το Άγιο Νόρος. Τόσο το είχα ερωτευτεί που ήθελα να πάω και να μην ακούσω. Αλλά με έδιωξε με τις προσέσεις και δεν τις πρέπει πραγματικά με τις προσέσεις. Όμως είχε τώρα που το αξιώσω το τέλος για να είμαι σήμερα με εσάς. Μας βγάζει λοιπόν την κάρα του Αγίου Παπασάβα του Μεταφού. Έχει μια απαλή εποχή, πολύ λίγο, λέω εντάξει, Άγιοι εδώ, πλάζομαι. Αυτά εποχή.
Έχοντας να πάμε, αφού τελείωσε η λειτουργία και τρέχουμε το πρωινό, ξεκινήσαμε να πάμε στην, να προσκυνήσουμε τους Δανειλαίους. Συχνά θα τους ακούσετε. Λατρεύω τη συνοδεία αυτή, τον χώρο αυτό και την Αμερική. Προχωρώντας, μπροστά πήγε ο μικρός μου ο γιος, κάποια στιγμή αρκετούσε η απόσταση από εμάς, μιλήθη και μου λέει από μακριά, «Μπα, γιατί εδώ έχει τόση ευωδία?» Πλησιάζουμε όλοι, πραγματικά μεθούσες. Μεθούσες. Τι έγινε τώρα? Κοιτάω γύρω και τι να δω, στο λαιμό, όπως λένε, όπως πας από τη Μεγάλη Αγία Άννα στη Μικρά Αγία Άννα, πάνω εκεί ακριβώς, δεξιά, στα 50 μέτρα από εκεί που ήμασταν εμείς, τα ερείπια που έχουν σκεπαστεί τώρα και με βάτα, δεν κατοικείται από τότε, ήταν το καλύβι του Παπασάββατου Πνευματικού. Είχε τόση ευωδία, το είδα, τρελάθηκα, πλησιάσαμε ακόμη πιο πολύ. Καθίσαμε εκεί κανένα 20 λεπτό και λέμε τώρα ας φύγουμε. Πήγαμε, είδαμε πια καλυβάκια εκεί προς τα πέρα ασκητήρια. Γυρίζοντας είχα την απορία, λέω, αχ Θεέ μου, θα ξαναέχει κάτι. Δεν είχε τίποτε. Μας είπε το καλημέρα ο Άγιος, μας έδωσε ο Θεός το μέτρο της αγιοσύνης του, αλλά μετά όλα ξαναήρθαν και ήταν φυσιολογικά. Και τώρα να σας πω, αν έχετε ακούσει καθόλου όσοι ασχολείστε με το Άγιον Όρος, υπήρχε ένα καλοκαίρι, το οποίο ήταν χαζούτσικο, έτσι το νομίζανε οι αγιορείτες, και ζούσε στον Αρσανά. Ο Αρσανάς είναι εκείνο το λιμανάκι που ανεποκατεβάζουν τα τρόφιμά τους στο καράβι τη μοναχή. Συνήθως εκεί έχετε κανένα καλύβι που είναι σαν αποθήκες των μοναχών για να βάζουν τα πράγματά τους μέχρι να τα κουβαλήσουν πάνω στα κελιά. Ζούσε εκεί ο Χεροδωρόθεος. Ακούστε, υπέροχη ιστορία. Υπέροχη ιστορία. Ο Χεροδωρόθεος λοιπόν ήταν ο χαζούτσικος μοναχός. Τον είχαν όλοι να τον πειράζουν και να τον κάνουν, που να ξέρανε τα λεφόνι. Και είχε μια ξύλινη βαρκούλα και έβγαινε λίγο στα νυχτά, ψάρευε όλη την ημέρα και έκανε και την προσευχή του και έφερνε ψάρια, τα έδινε στους μοναχούς. Αυτός δεν είχε τίποτα τότε να μαγειρέψει ούτε να κάνει και του δίνανε κανένα πιάτο φαγητό να περνάει ο καιρός. Κάποια στιγμή εκεί στα ανοιχτά που ήταν, σηκώνει ένα τεράστιο εστιοφόρο, ίσως από τα μεγαλύτερα εστιοφόρα που ήταν, και τον βλέπει τον καλόγερο, σταματάει το εστιοφόρο και πιάνει κουβέντα ο κύριος αυτός με τον καλόγερο. Του λέει, ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι ο Γεροδωρόθεος. Του λέει, εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι, λέει, ο Ωνάσιος. Α, καλά, δεν είχε ακούσει ποτέ. Να είσαι καλά. Του λέει ο Νάσης τώρα, πού μένεις? Να, εκεί στο καλυβάκι που είναι κάτω στη θάλασσα. Του λέει, ερείπιο το βλέπω. Μήπως θέλεις να σου στείλω λεφτά να το φτιάξεις? Όχι, 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 αγαράει το καλυβάκι. Βλέπω και τα ράσα σου τριμμένα και σκισμένα. Μήπως θέλεις να σου δώσω λεφτά να φτιάξω? Όχι, 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 όχι. Μια χαρά είναι τα ρασάκια μου, μια χαρά είναι. Αλλά η βαρκούλα σου, του λέει, θα πηγείς με αυτήν. Την βλέπω, έχει αρχίσει να σ' αφήσει. Όχι, 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 μια χαρά. Να σου κατεβάσω μια βάρκα, μια λέμπο. Δεν τα ξέρω αυτά, δεν θέλω. Αφού του είπε, του λέει, τελευταίο έχει σημασία τώρα. Του λέει, μήπως θέλεις να δώσω τίποτα λεφτά για όλους εδώ τους μοναχούς να σας στείλω, πες μου που να τα στείλω. Όχι, 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 καλό, γιατί είμαστε εμείς, τα θέλουμε τα λεφτά, τι να τα κάνω. Τέλος πάντων, φεύγει. Εν του δει, ίσως να ήταν και ο πρώτος στη ζωή του ο Νάση, που του είπε να σου δώσω λεφτά και του είπε, δεν θέλω. Του είπε 10 αιτίες, καμία αιτία δεν έπιασε. Φεύγει, ναι αλλά, ναι αλλά, ναι αλλά. Κάτι νεαρά καλοκαίρια, λίγο έξυπνα και λίγο ίσως ποδηρά. Είδανε τη σκηνή.
Κατευθείαν κατεβαίνω κάτω, μόλις πήγε με τη βαρκούλα το γεροδωρότες, γεροδωρότε. Ποιος ήταν αυτός? Ξέρω εγώ, ο Νάσης, μου είπε. Ξέρεις ρε χαμένε αυτός ποιος ήταν, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου. Δεν πειράζει, να είναι καλά. Και τι σου είπε? Αν θέλω ράσα, αν θέλω βάρκα. Και εσύ τι του είπες? Όχι, όχι, όχι. Τι άλλο σου είπε? Αν θέλω λεφτά να φτιάξω το καλύβι μου. Και εσύ τι του είπες? Όχι, όχι, όχι. Και τι άλλο σου είπε? Τώρα έχει σημασία. Τώρα έχει σημασία. Λέει, σε αυτού να κάνω. Λέει, μήπως θέλετε να στείλω λεφτά για όλους τους καλογέρους εδώ που είστε? Και εσύ ρε τι του είπε? Όχι, 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 όχι. Να ρε χαμέ. και όμως ο γεροδρόθεος όταν τον έκαναν εκταφή ευωδίασε όλο το κελί. Θα μπορούσα να σας πω ότι όταν έζησα κοντά για ένα χρόνο στο δεσπότη της Αττίστης, είδα πραγματικά την αγιοσύνη, την απλότητά του και την καθαρότητά του. Και μου οδηγούν στο Άγιον Όρος ένα γεγονός, δέστε τώρα, ένας δεσπότης που πήγε εκεί, τι είπε και τι έκανε χωρίς να το καταλάβει. Μου λέει ο μακαριστός ο Γερογρηγόριος στην Δοχειαρίου, είχαμε λέει πανηγύρι, τον Αρχαγγέλο έχουν αυτό το πανηγύρι νομίζω, τον Νοέμβριο. Και είπα στους μοναχούς να βγουν με τη βάρκα, να πιάσουν ψάρια για να ταΐσουμε τον κόσμο. Και είχα δεσπότη λέει τον Σαντίστη, τον ευχαριστώ τον Αντώνη. Όταν πήγα λέει, πήγανε οι μοναχοί, γυρίσανε και λένε, πηγαίνει, γέροντα λέει, ούτε ένα κιλό δεν πιάσαμε, τίποτα, κάτω. Ρε παιδιά, λέει, τίποτα, δεν ρίξαμε, ρίξαμε και δίχτυα και παρακάτω και όλα αυτά, τίποτα, λέει. Και τι τους λέει ο γέροντας, ο δεσπότης? Έλα, ρε παιδάκια, μη στενοχωρούμε τον γέροντα. Άντε, μωρέ, κάντε μια αγάπη ακόμα. Πάτε, να, εκεί απέναντι, λίγο, λέει, εκεί πίσω από το βράχο, λέει, πάτε. Και θα γεμίσετε, λέει, τη βάρκα σας ψάρια. Κοιτάνε το γέροντα. Άντε ρε, τι κάθεστε, ακούς, σας λέω, δεσπότης, πάτε. Και πάνε και μέσα σε μισή ώρα γυρίσανε με γεμάτη τη βάρκα. Και λέω, πόσοι άνθρωποι έχουν αγιωστεί τη βάρκα. Έζησα κοντά σε ένα δεσπότη που ήταν και φίλος με τον μακαριστό εδώ, τον δικό σας, τον Θρύλο, τον Χριστόδουλο. Είχα έρθει αρκετές φορές τότε εδώ, με τον Σεβαστιανό, τον γέροντά μου, και έζησα κοντά του και έβλεπα τι σημαίνει αγιοσύνη στην πράξη. Έχει λοιπόν πολλούς αγίους ο Θεός και αγίους κρυμμένους, δόξα τω Θεώ, που οι κρυμμένοι άγιοι είναι πιο ωφέλιμοι, γιατί αυτοί δεν κουράζονται πολύ από τον κόσμο. Τελευταία γνώρισα τον Παπαφώτη. Έχω κάνει και κανένα δυο χαζά διπλάκια. Όχι τον ίδιο, γιατί δεν πρόλαβα. Τη χασμάρα την έχω τώρα, δεν την είχα τότε. Μα κάνα την είχα τότε. Ο Παπαφώτης θρύλος κι αυτός στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη. Πνευματικό τέκνο, όσοι δεν το ξέρετε, δέστε ποιον είχαν γέροντα. Ο γέροντας Παΐσιος και ο Παπαφώτης είχαν γέροντα τον Παπατίχωνα το Ρώσο. Κρατήστε το όνομα του Παπατίχωνα, γιατί ο Παπατίχων σύντομα θα μπει στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, γιατί είναι ένας τόσο μεγάλος θρύλος που μου έλεγε ο άνθρωπος που έψαλε στο κελί του και τον ξελειτουργούσε με την ψαλμοσύνη του, μου έλεγε ότι πολλές φορές όταν είχε το Άγιο Πότερο στα χέρια του με την Θεία Κοινωνία δεν πατούσε στο δάπεδο της Εκκλησίας. Και αν δεν είχε κάποιον να κοινωνήσει που ήταν μέσα στο εκκλησίασμα, ένας, δυο, τρεις, πέντε, πόσοι μαζευόταν στα κελιά, ήταν μια πιθανή, λέει, από το
από τις πέτρες, τα μάρμαρα. Αν δεν είχε, μπορεί να ήταν και ένα και δύο μέτρα από ψηλά, αφού έχουμε τρόπο, σαν τον έβλεπα έτσι με την κοινωνία στο χέρι. Και πολλές φορές λέει, το γράφει ο ίδιος ο Ιεροπαΐσιος, αυτό που θα σας πω τώρα, για τον πνευματικό του. Πολλές φορές μου το είπε και ο Ξάλτης το αυτός, που ήταν εκεί πολλές φορές μαζί του. Εκεί που λειτουργούσαμε, λέει, και ετοίμαζε τη Θεία Κοινωνία, πριν πει το μεταφόβου, έλεγε ψάλε Μάρκο εσύ, θα γυρίσω σε λίγο. 1, 2, 3, 5, 10, έβγαινα κι εγώ μαζί του έξω και μέσα στο σκοτάδι χάνονταν. Ούτε φως, ούτε τίποτα, τίποτα μαζί. Χάνονταν. Αφού αυτό έγινε, λέει, καμιά δεκαριά φορές και προσπαθούσα να δω τι είναι αυτό τώρα. Κάποια στιγμή τον αρπάζω το πρωί, όταν λέει ξύπνησα, γιατί κάναμε την δουλειά, λέει, και εγώ μετά κοιμόμουν και όπου τον συναντούσα μετά, του λέω, έλα εδώ, θα μου πεις που πας. Να βρε παιδάκι μου εδώ παρακάτω να κοινωνήσω κάτι γεροντάκια. Δεν πας εδώ παρακάτω. Αφού χάνεσαι εγώ, χάνεσαι. Πού πας. Και τι του λέει. Να βρε παιδί μου εκεί απέναντι και του δείχνει τον άφωνα τον φουνό. Από την καψάλα που ήταν αυτά στο τιμίο σταυρού το κελί, όσοι ξέρουν από όρους, ο άθωνα στη ρίζα του που είναι η λάβρα, θέλεις 6-6,5 ώρες στο πόδι. Να πας. Κάλες τόσο να γυρίσεις. Και που πας εκεί, βρε γέρο. Να, βρε παιδάκι μου, έχει μέσα στις σπηλιές κάτι ξεχασμένους ασκητές. Είναι η ιστορία με τους αόρατους. Έχει κάτι ξεχασμένους ασκητές, οι οποίοι πάμε και τους κοινωνάμε. Δέστε τώρα πώς θα έχει οικονομήσει ο Θεούλης και η Εκκλησία. Οι αόρατες σκητές από την εποχή του Πέτρου, το Αθωνίτου είναι αυτοί όλοι, στις φιλές, τρέφονται από τον Άγγελο. Είναι η ιστορία του Πέτρου του Αθωνίτου, τον Άγιο Παφνούτιο που πήγε. Τρέφονται από τον Άγγελο. Τη Θεία Κοινωνία όμως δεν τη δίνει Άγγελος. Κανένας άγγελος δεν μπορεί να πιάσει το Άγιο Πότερο και να το πάει να κοινωνήσει. Κανένας. Ντρέπομαι που είμαι παπάς και το λέω, αλλά τη Θεία Κοινωνία μόνο τα χέρια του παπά μπορούν να τη πιάσουν. Και τα χέρια του παπά μπορούν να τη δώσουν στους πιστούς. Και τι κάνεις άλλο εκεί, τους εξομολογώ παιδί μου, το δεύτερο που και η εξομολόγηση είναι στο πετραχύλι του παπά. Και πώς πας εκεί βρε γέροντα. Και τι λέει στην απλότητά μου. Τώρα με πάει κανένας αέρας με σπρώχνει. Κάνα αγγελάκι στα φτερά του, δεν το ξέρω παιδάκι μου, αυτό δεν το ξέρω. Αλλά σε παρακαλώ όσο ζω, αυτό μην το πει σε κανέναν. Το έχω φύγω από τη ζωή να το πεις. Τώρα να πω ένα μυστικό και ντρέπομαι που θα το πω. Το αγιοποτήριο αυτό με το οποίο λειτουργούσε ο καθηγόνας, αυτός ο ψάλτης το έχει φέρει στα χέρια μου. Εάν θέλετε την άλλη φορά που θα δω, εγώ θα δω και δεύτερη φορά. Όχι μόνο δεύτερη. Τώρα δέσαμε. Θα μας το φέρετε να το προσκυνήσουμε, να το φιλήσουμε. Λοιπόν, θα το φέρω να κάνουμε αριθμία. Τέλεια. Και να κοινωνήσουμε με αυτό. Και να κοινωνήσουμε με αυτό. Λοιπόν, κανονίστε. Ημερομηνία, πότε είπατε. Όποτε θέλετε. Ωραία. Λοιπόν, είναι το επόμενο. Όποτε θέλετε, αυτό το αγιοποτήριο να μου μίξει σε μένα, είναι στα χέρια μου. Το γιατί δεν το ξέρω. Αλλά ανήκει σε όλους σας και όποιος μου το ζήτησε, το πήγα για αγρυπνία ή για λειτουργία. Βέβαια είναι μικρό αγιοποτήριο, οι ασκητές κοινωνούσαν σε μικρά και ρώσικο. Λοιπόν, τώρα. Η δεύτερη. Μπορώ τέτοιες ιστορίες να σας λέω όσες θέλετε. Δεκάδες. Μ' αρέσει και όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω μια δεύτερη ενότητα τώρα. Τι με καίει. Με καίει πολύ αυτό. Με καίει το ποιον Θεό, επειδή ήμουν και εκπαιδευτικός, μαζί με τον Βασίλη, ήμασταν εκπαιδευτικοί και νομίζω εδώ είναι αρκετοί εκπαιδευτικοί. Ήρθε και κάποιοι φίλοι μου στην Θεσσαλονίκη εδώ, τι να πω, δάσκαλοι και δυο.
τι με καίει πολύ και με προβληματίζει. Ποιον Θεό δείχνουμε στα παιδιά μας. Ποιος είναι ο Θεός που δείχνουμε στα παιδιά μας. Φοβάμαι ότι στις μέρες μας έχουμε χάσει ποιος είναι ο Θεός μας. Και φαίνεται αυτό ότι το έχουμε χάσει, γιατί λέμε, αλλά δεν πιάνει αυτό. Γιατί? Και θα ρω πως και στα σπίτια, πολλές φορές παρασυρμένοι από το ίντερνετ, που μία ομάδα ζηλωτών το έχουν παρακάνει με όλα αυτά τα φανατικά που γράφουν εκεί και έχουμε σκοτεινιάσει το ποιος είναι πραγματικά ο Χριστός μας. Εάν πάμε στην εποχή που ήταν ο Χριστός, γινόταν το ίδιο ακριβώς. Ποιοι είχαν σκοτεινιάσει ποιος ήταν ο Θεός πραγματικά? Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Αυτοί είχαν πάρει μια διδασκαλία, την είχαν αλλάξει και εμφάνιζαν ένα Θεό δικαστή, τιμωρό και απάνθρωπο Θεό, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον Θεό. Για πάμε μωρέ με 2-3 λέξεις να πούμε ποιος ήταν ο Θεός μας αυτός που ήρθε. Καταρχάς αυτός ο Θεός, ο Χριστός μας, ήτανε ο Γιος του Θεού Πατέρα, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το οποίο τι κάνει, κατεβαίνει κάτω στη γη, γιατί τόσο πολύ λέει αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, που στέλνει το Γιο του το μονογενή. Πώς όμως τον αγάπησε, τόσο που τον έστειλε ίνα, να το πούμε στα αρχαία που είναι ωραία λέξη, σταυρωθεί. Γιατί? Για να δείξει στους ανθρώπους το μεγαλείο της αγάπης του. Το παιχνίδι με αυτόν τον Θεό δεν παίζεται ούτε στις διδαχές, τολμώ να πω, ούτε στα δόγματα, ούτε στη διδασκαλία. Παίζεται στο μεγαλείο της αγάπης του Θεού, που τόσο πολύ μας αγαπάει, που θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, όλοι, δεν θέλει 5, 10, 20, 50. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Και πώς θα σωθούν, ρωτούσα τον Γερο Παΐσιο και ρωτά, τι λέμε στην εξομολόγηση στον κόσμο που έρχεται, τι του λέμε όταν θα μας πει βαριές αμαρτίες? Απάντηση του Αγίου. Τίποτα, παιδάκι. Τι λες, μωρέ Γέροντα, τίποτα, και εγώ τι κάνω εκεί που πάμε? Λέει, παιδάκι μου καλό, εκείνη την ώρα οφείλεις να κατεβάσεις το Θεό να αγκαλιάσει το πλάσμα του. Ρε Γέροντα, γίνεται αυτό? Έχει γίνει ποτέ αυτό? Όχι. Τότε τι μου το λες και με μπερδεύεις? Οπότε λέει, αγκαλιάζεις εσύ το πλάσμα του Θεού για λογαριασμό του Θεού. Και θα έχεις πάντοτε στο μυαλό σου μπροστά την παραβολή του ασώτου. Τι κάνει εκεί ο πατέρας, που είναι ο Θεός πατέρας, αυτό είναι το Θεό, αυτός είναι ο Θεός. Τι κάνει εκεί? Πρώτα λέει, δίνει την ελευθερία στο γιο του να αμαρτήσει. Το ξαναλέω, δίνει την ελευθερία στο γιο του να τα ρημάξει όλα, όλα. Δεν άφησε τίποτα όρθιο, πήρε την μισή περιουσία και τη ρήμαξε. Εκεί τι σημαίνει, τη ρήμαξε μέσα από την αμαρτία, από την πτώση, από όλα αυτά. Τόσο πολύ που το βάζει και σαν παρομοίωση ο Χριστός να ζει με τα γουρούνια και να τρώει από την τροφή των χείρων. Εμείς οι παπάδες όμως και οι θεολόγοι, πάω τον εαυτό μου πατέρα στο Ιησάρι, τρέχομαι που το είπα έτσι, εμείς όμως μένουμε πού? Στην ασωτία και στην αμαρτία. Λέμε την παραβολή, η ασωτία, η αμαρτία, ο κούρκος, οι αμαρτίες. Ποιο είναι το ζητούμενο όμως, μωρέ?
δεν είναι η αμαρτία το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι τα επόμενα κομμάτια της παραβολής. Ποια είναι τα επόμενα κομμάτια. Αυτό μου έλεγε ο κύριο Παΐσιο. Τι ωραία αυτό που έλεγε. Για κάτσε βρε παιδί μου να δούμε παρακάτω την παραβολή. Και μόλις τον περιμένει λέει ο πατέρας. Χρόνια δεν λέει πόσα. Αλλά τον περίμενε. Αγνάντευε και τον περίμενε. Και όταν τον είδε λέει γραμμών επ' αυτόν. Τρέχει σε αυτό να είναι γέρος για να προλάβει τι να τον προϋπαντήσει. Και επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύγει αυτό. Το επέπεσεν επί των τράχυλων είναι η αγκαλιά του Θεού Πατέρα. Το κατεφύγει είναι το μεγαλείο της αγάπης. Δεν τον φίλησε, δεν τον υποδέχτηκε, δεν του είπε καλό στο παιδί μου και τίποτα άλλο. Επέπεσαν επί τον τράχυλο και κατεφύλισε αυτό. Και μετά, πλύντε τον λέει, καθαρίστε τον, το μυστήριο της εξομολόγησης. Και δείστε τον τη στολή την πρώτη, ότι έχει μυρωθεί, έχει μύρο πάνω του που δεν φεύγει ποτέ. Αυτό είναι η στολή που δίνεται. Ο καθένας μας. Και δώστε του λέει το δαχτυλίδι. Τι ήταν το δαχτυλίδι παλιά των ανδρών που είχε ο πατέρας της οικογένειας. Ήταν η σφραγίδα ότι είναι χνήσιος γιος. Ότι μπορεί να σφραγίσει. Μπορεί να διεκπαιρεώσει σχέσεις με την κοινωνία και με τους ανθρώπους. Είναι ξανά γιος μου. Δεν είναι γιος μου δεύτερος, τρίτος, 28ος. Δεύτερης κατηγορίας. Είναι γιος μου. Με όλα τα δικαιώματα. Και το τελευταίο μου έλεγε ο κύριος Παΐσιος Πετράκη μου. Δες μωρέ οι τελευταίες λέξεις. Και δίσαντες των μόσχοντων συντευτών και φαγόντες εφρανθόμεν. Θα χαρούμε. Γιατί. Γιατί χείρισε το παιδί μου. Αυτή είναι η λαχτάρα του Θεού μας. Το ότι γύρισε το παιδί του. Και για να μην τα παραξηγήσουμε, όταν έφτιαξε την άλλη παραβολή, τι είπε με το απολωλός πρόβατο. Εδώ ο πατέρας είναι δικιά μας παραβολή. Είναι ακριβώς για τους ιερείς γραμμένοι. Αφήνεις, λέει, τα 99 πρόβατα στο ναό σου και βγαίνεις έξω και τρέχεις να βρεις το απολωλός πρόβατο. Αυτό το απολωλός πρόβατο είναι η αγωνία του Θεού. Το χαμένο. Το παιδεμένο, το παραστρατημένο. Κάποτε πήγε ένας παπάς στο Γεροπαΐσιο, τον βρήκα ποιος είναι αυτός, είμαστε φίλοι, και του λέει γεροντά, εγώ, όποιος δεν κάνει όπως πρέπει στην εκκλησία, τους διώχνω. Τι κάνεις, του λέει, τους διώχνω. Ή θα τα εφαρμόζουν όλα ή τους διώχνω. Βρε βλοχημένε, του λέει, θα σου πω τώρα ότι υπάρχει ένας, λέει, κάποιον, ο οποίος το κάνει καλύτερα από σένα αυτό. Ποιος είναι γέροντα να τον μιμηθώ. Όχι, βρε παιδί μου, αυτόν θα μιμηθεί. Ποιος είναι, λέει, γέροντα. Ο διάολος, ρε παιδί μου, αυτός τους διώχνει. Εσένα, λέει, εκεί, δεν σε έχουμε να τους διώχνει. Σε έχουμε να τους μαζεύει. Η Εκκλησία είναι ιατρείο παιδί μου. Και τι λέει ο Χριστός. Όταν του είπανε γιατί πας με τους αμαρτωλούς και όλους αυτούς. Τι είπε. Ουκ έχουν συνανάγκη οι υγιένοντες ιατρού. Αλλά οι κακώς έχοντες. Αυτοί που δεν είναι καλά. Όλος αυτός ο χώρος της Εκκλησίας. Η οποία Εκκλησία για τον Θεό και για την Αγία μας Εκκλησία. Δεν είναι ο ναός μόνο. Είναι όλη η ενορία, η κάθε ενορία είναι εκκλησία. Εκεί έχουμε αναγκαστικά θέση όλοι. Και επειδή έχω την ευλογία, όλα την αφορετοχία είναι χασοπάρα, είναι τρέλα, είναι δεν ξέρω, να κάνω παρέα με όλα αυτά τα παιδιά, τα τρελά και τα παραστρατημένα, που δεν σας το κρύβω, είναι μεγαλείο για μένα,
το απολαμβάνω. Με κοιτάς εσύ, δεν είναι πολύ πια που τα παιδιά αυτά. Λοιπόν, θα μπορούσα να σας πω εκατοντάδες παραδείγματα τι υπέροχη εξομολόγηση ζώμα αυτά τα παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Περπατάω στην Αριστοτέλους. Ή περπατάω και σε άλλα μέρη όπου πάω τώρα για ομιλίες. Παπα Χριστό, έλα λίγο, λίγο, λίγο να σου πούμε κάτι που έχω. Και εκεί στην Αριστοτέλους, στην Τσιμισκή, στην Αθήνα, από εδώ, από εκεί όπου πάω, μου κάνουν εξομολόγηση. Η πιο ωραία όμως εξομολόγηση, η πιο ωραία εξομολόγηση εγώ δεν την κάνω στους ναούς. Την κάνω στη Θύρα 4. Εκεί ρε να δείτε τα παιδιά σας, ρε, τα παιδιά σας εκεί να τα δείτε. Εκεί που γύρω γύρω έχει 500 χρυσούς, είμαστε εμείς. Λοιπόν, εκεί λοιπόν μέσα, γύρω γύρω καίει το τσιμέντο, έρχεται το άλλο το παιδάκι στα αυτή και μου λέει, παπά μου, έκανα αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Διάβασε μου τώρα και την κούλα. Τρέπομαι που το λέω γιατί και τους διαβάζω και την κούλα. Λέω, Θεέ μου είσαι το φαντάζω. Ο Θεός είναι Λοιπόν, ξέρετε τι ωραία εξομολόγηση κάνουμε με αυτά τα παιδιά. Να σας πω μια ιστορία που την είπα και σήμερα στο ραδιόφωνο. Έχω το copyright, Νίκο, να το πω. Δεν απαγορεύεται. Λοιπόν, πρώτα θα σας πω μια άλλη ιστορία, να μην πω αυτή. Είναι μεγάλο Σάββατο. Θα πάω στο ναό πιο νωρίς, γιατί έχουμε μια κοινωνία που αποξηραίνουμε και τα λοιπά, για να έχουμε για έκτακτες ανάγκες μέσα στη χρονιά. Και ακόμα δεν έχει πολύ φέξει. Πάω στο ναό και βλέπω στα παγκάκια μπροστά από το ναό καμιά δεκαπενταριά παιδιά να κοιμούνται. Πού αδερφέ, δεν θα κοιμούνται. Τέλος πάντων, τους ξυπνάω με τρόπο, δεν μην χτυπήσει καμπάνα και λαφταρίσουν και πεθούν πάνω, τους ξυπνήσω πάνω. Με βλέπουν αυτά, με αγκαλιάζουν, ιστορίες, ξυπνάνε. Λέει, ήρθαμε να μεταλάβουμε. Λέω, τώρα τόσο πρωί-πρωί δεν έχει διακοινωνία, θέλουμε κάνα 2,5-3 ώρες για να φτάσουμε στη διακοινωνία. Α, καλά, μπορούμε να κάτσουμε. Τέλος πάντων, σου λέω, ελάτε με στο ιερό. Τους βάζω από τη μια πλευρά του ιερού, είχε και ωραία μου και τα κάτω, ξαπλώνουν όλοι ο ένας πάνω στον άλλον και κοιμούνται. Έρχεται ένας ιεροκήρυκας. Μόλις τους βλέπει, έξαλλος, κυράσε, έλα! Του λέω, ήσυχα, γιατί άμα τους ξυπνήσεις άγρια αυτούς, τέλειωσε. Αυτή δεν είναι απλά παιδιά καθημερινά. Είναι, του λέω, άστο, τι την ψάχνεις. Λέει, εγώ δεν μπορώ με αυτούς. Του λέω, κάτσε από εκείνη μεριά και μη μου αγριεύεις, μη μου φωνάζεις και μη τους αγριώ, κοιτάξεις να ξυπνήσουν. Θα τους χαμογελάσεις. Τέλος πάντων, φτάνει η ώρα της θείας κοινωνίας, τους ξυπνάω, λέω, ξυπνήστε, κοινωνίστε. Και μου λέει ένας παπά, όμως δεν εξομολογηθήκα. Λέω, ναι, και λέει και καήλα τώρα. Τέλος πάντων, λέω, όχι, τώρα θα σας κοινωνήσω, αλλά ελάτε, λέω, από εβδομάδα να σας εξομολογήσω. Ήρθαν όλοι.
Μία άλλη φορά εξομολογώ στον ναό μου. Ήταν στην Παλιά Ενωρία, στον Τρίλο. Έχω καμιά 10-15 έξω περιμένουν, ήταν περίοδος Χριστουγέννων. Πήγαινε να βασιλέψει ο ήλιος και ακούω μηχανές σαν να μπαίνει στο χώρο της, στην αυλή του ναού, σαν να μπαίνει τάγκς. Βγαίνω όσπου να βγω, είχαν κατεβεί, χαρές ήρθανε, παπά, ήρθανε να σε δούμε. Ήταν καμιά 25 μηχανές, 50-60, αυτοί οι νεαροί όλοι με όλα τα ωραία διάσημα που έχουν αυτοί οι νεαροί, ωραία διάσημα πάνω τους. Δεν θα φορεθεί. Λοιπόν, λέει ο ένας, παπά ήρθαμε να εξομολογηθούμε. Λέω μέσα μου τώρα, τι να εννοούν αυτά τα παιδιά, εξομολόγηση. Περάστε λέω όμως στον ναό. Περνάμε στον ναό, λέω στους άλλους, ήσυχα ήρεμα, μην αγριέψετε τώρα, γιατί χάνετε τη σειρά σας, γιατί αυτοί μας γυρίζουν το μαγαζί ανάπολα. Θα είμαι και αύριο εδώ, ελάτε εσείς αύριο. Πηγαίνω μέσα, αρχίζω, τους λέω χαζομάρες, σας λέω εσάς τώρα. Μου λέει αυτός μετά από 5-10 λεπτά. Παπά, ήρθαμε για εξομολόγηση. Μας χάνεις ούτε την ώρα, ούτε. Δεν θέλουμε λόγια. Εξομολόγηση θέλουμε. Λέω, άντε βγαίστε όλοι έξω και ένας-ένας όπως προβλέπει το έθιμο. Ρε παπά, δεν κατάλαβες. Εμείς ήρθαμε παρέα, είμαστε οικογένεια. Θέλουμε να εξομολογηθούμε όλοι μαζί. Σε πειράζει. Ας το επιχειρήσω τώρα γιατί δεν έχω και εναλλακτική μίση. Αυτός δεν πάει σαν. Λέω, άντε λέγε εσύ. Παιδιά, αρχίζει. Εξομολόγηση. Έκανα αυτό και 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 αυτό. Λέω, πάμε στον διπλανό σου. Έκανα αυτό και αυτό και αυτό. Ήτανε, φαντάζομαι, 50 και στο σύνολο τα 10 ήταν κορίτσια, τα υπόλοιπα ήταν αγόρια. Κάποια στιγμή ζορίζουν τα πράγματα στους 10-15. Λέω, παιδιά, αν κάποιος ζορίζεται, κάποιος νιώθει άσχημα, αν κάποιος δεν θέλει να πει. Δεν πειράζει. Πάμε στον επόμενο, ή βγαίνει έξω, ή βγαίνει και όλοι έξω, αν ζοριστήκατε όπως γίνεται. Όχι, παπά, συνεχίζουν. Κάποια στιγμή δέστε τώρα που φτάνω και δέστε αντίδραση και δέστε ψυχή και δέστε καρδιά και δέστε ποιότητα και καθρεφτιστείτε όλοι κι εγώ πρώτος σε αυτόν τον καθρέφτη. Παίρνει το λόγο ένα παλικάρι, αρχίζει να δακρύζει και μου λέει «Παπά μου, εγώ ήρθα για ένα κλίμα που με τρώει τα σωτικά. Εγώ τους έσπρωξα μαζί με κανέναν δυο άλλους να έρθουν, γιατί εγώ έχω κρίμα μεγάλο. Εγώ, παπά μου, πήγα με το κορίτσι του Κώστα». Ωραία, λέω τώρα, ο Κώστας παρόν. Και το κορίτσι παρακάτω παρούσα. Ωραία, λέω τώρα, τι θα γίνει. Το λέει, σηκώνεται και πάει και αγκαλιάζει τον Κώστα. Κλαίνε και οι δυο. Παίρνει το λόγο το κορίτσι, ζητάει κλαίγοντας και αυτή τη δικά της συγχώρεση για αυτό που έγινε. Συνεχίσαμε την εξομολόγηση, τελειώσαμε την εξομολόγηση. Και λέω τώρα εγώ, για να το ελαφρύνω λίγο, για να μην λέω τη συνέχεια βαριά πράγματα. Και σου έρχεται κάποιος για εξομολόγηση, σου τραβάει 10 ευλογείτε, σου κάνει και 10 μετάνοιες και αρχίζει η εξομολόγηση. Μη φοβάστε, δεν θα πω ονόματα. Ξέρεις, παπά μου, όταν ήμουν μικρός, τσακώθηκα μια φορά με τη μαμά μου, τσακώθηκα και μια φορά με τη γυναίκα μου και με ένα φίλο μου. Λέω μέσα μου τώρα, δεν ήρθες για αυτά, βρε ευλογημένε. Πέστε τ' άλλο, περιμένω 5 λεπτά, 10 λεπτά, 1 τέταρτο, 20 λεπτά, μου έλεγε κάτι τέτοια. Αχ, λέω. Πες το ρε και τ' άλλο, άντε του λέω, άντε πες το μωρέ, να σκάσω διάλογο και να... Α, παπά, που κατάλαβες ότι έχω και κάτι άλλο.
Έμορε, φαίνεται, λέω, φαίνεται στο πρόσωπό σου. Πες το. Και τώρα αρχίζει το ωραίο. Αρχίζει το ωραίο. Κατευθείαν, δεν λέει έκανε και αυτό ρε παπά. Διάβασε μου την ευκολογική. Α, παπά, δεν έφταιγα εγώ. Δεν έφταιγα εγώ, παπά, όχι, δεν έφταιγα εγώ. Κάτι έκανα, αλλά δεν έφταιγα εγώ, δεν έφταιγα εγώ, δεν έφταιγα εγώ. Η κουμπάρα έφταιγε. Τις άκμες. Φταίμε. Βρε ευλογημένε, ήσουν τα εκεί. Ναι, αλλά αυτή έφυγε. Αυτή έφυγε, αυτή έφυγε. Δεν τώρα θα σε σάξω εγώ, γιατί δεν πρέπει να φύγεις έτσι. Το λέω, άντε παιδί μου στο καλό. Άντε να πας στο καλό. Α, το έχεις στη συνείδησή του. Ευχή δεν θα μου διαβάσει. Όχι, βρε ευλογημένε, φέρε την κουμπάρα να τη διαβάσω εκεί. Φέρε την κουμπάρα να τη διαβάσω εκεί. Έτσι νοούμε τον χριστιανισμό. Δέστε όμως πώς το νοούν τον χριστιανισμό αυτά τα άτομα τα οποία τον βρίσκουν και τον βρίσκουν γνήσιο και τον λατρεύουν και τον αγαπάνε και τρελαίνονται. Πάμε λοιπόν να δούμε τι Χριστό δίνουμε στα παιδιά μας. Έχει μεγάλη σημασία. Ζούμε σε μια εποχή που ο Χριστός θα χαθεί από τις ψυχές των ανθρώπων. Γιατί? Διότι του ζωγραφίζουμε ένα Χριστό που δεν είναι Χριστό. Του ζωγραφίζουμε ένα Χριστό που δεν είναι ο Θεός. Του ζωγραφίζουμε ένα Χριστό που δεν είναι αυτός που κατέβηκε στη γη. Γιατί αυτός που κατέβηκε στη γη αγκάλιασε και αγάπησε και λάτρεψε πρώτα τους αμαρτωλούς. Όταν λέει πήγε σε ένα σπίτι εκεί στην Καπερναούμ, θα ρωτώ πώς ήταν, και πήγε να φάει με τους μαθητές του. Φωνάζουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι τους μαθητές και τους λένε, για πιέστε έξω να εξηγηθούμε. Δεν γίνεται αυτό, να το λέω λίγο ελεύθερα, δεν γίνεται αυτό να συνεχιστεί έτσι. Δεν μπορεί να λέει ότι είναι γιος του Θεού. Και τι τους είπαν στους μαθητές? Να το πω στα αρχαία γιατί μου αρέσει η φράση. Ούκε σχήνεται ο διδάσκαλος ημών. Δεν τρέπεται ο διδάσκαλος ημών. Ποιος δηλαδή ο Χριστός? Εστίει και πίνει, να τρώει και να πίνει, άρα να είναι φίλοι του αυτοί, παρέα του. Μετά αμαρτωλών και τελωνών και πορνών. Ναι ρε εσείς, αυτός ο δάσκαλος, αυτός ο Θεός, αυτός, δεν εσχήνονταν που έτρωγε και έπινε με αυτούς. Ποιους εσχήνονταν? Όταν τους βρήκε κάποια στιγμή που είναι το Ευαγγέλιο που διαβάσουμε τη Μεγάλη Τρίτη, θα ρωτήσω τη Μεγάλη Δευτέρα, το ουέ μην γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ. Τι εσχύνονταν ο Χριστός, τι ντρέπονταν? Την υποκρισία των ανθρώπων. Που άλλο είναι και άλλο δείχνουν. Πολλές φορές αυτά τα παιδιά είναι αυτό που δείχνουν. Και τι περιμένουν από εμάς, την αγκαλιά μας. Έρχονται παιδιά, έρχεται κόσμος. Μέχρι το χωριό που είμαι, το οποίο είναι 40-45 λεπτά από την πόλη και μου λένε, παπά, μια αγκαλιά, 3 λεπτά μια αγκαλιά, διάβασέ μου και την ευχούλα και να φύγω. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Τι είναι αυτό το οποίο έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για να τον κερδίσει? Την αγάπη, την αγάπη, την αγάπη. Και τι λέει? Είχα κάνει μια ομιλία τελευταία. Αν τη βρείτε στο διαδίκτυο, αυτήν ακούστε. Τα άλλα είναι χαζά, μπορεί κάτι στο λέει να ακούτε. Χαζές στιγμές τα λέω. Αυτό όμως ακούστε το. Είναι η ερμηνεία στο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης. Ερμηνεία στο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης, στο οποίο ποιες λέξεις χρησιμοποιεί ο Χριστός. Ποια στιγμή είναι το πρώτο μεγάλο Ευαγγέλιο που διαβάζουμε? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και λεκτικά πως είναι αυτό το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το οποίο το είπε ο Χριστός λίγο πριν συλληφθεί να πάει στο μαρτύριο. Δηλαδή έβλεπε το θάνατο να έρχεται. Ποια ήταν η έννοια του Χριστού βλέποντας το δικό του μαρτύριο και το δικό του θάνατο? Να έχουν ειρήνη
οι μαθητές μες στην καρδιά τους. Ειρήνη αφήνει ημίν. Σας αφήνω, λέει, ειρήνη. Ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν. Ποια ειρήνη? Αυτήν που έχω εγώ ο Θεός μες στην καρδιά μου, θέλω να την έχετε κι εσύ. Έλεγε ο καιρό Παΐσιος. Ό,τι διαβάζετε, ό,τι ακούτε, ό,τι σας λένε, εάν σας φέρνει σκοτάδι, αν σας φέρνει αγωνία, αν σας φέρνει μαυρίλα, αν σας γεμίζει ενοχές, δεν είναι του Θεού. Ποια σας το λέει και πατριάρχης και αρχιεπίσκοπος και παπάς και διάκος και θεολόγος. Δεν είναι του Θεού. Έχει γεμίσει το ίντερνετ φόβο για τους χριστιανούς. Φόβο και αγωνία. Πιστεύουμε όλοι στις μέρες μας προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο Θεός είναι πιο κάτω από τον διάβολο. Ότι ο διάβολος έχει μεγαλύτερη δύναμη. Τι λέτε, μωρέ? Είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι ο διάβολος είναι? Τι μου είπε κάποτε, ήρθε στην μεμορία μου μια παρέα που ήταν και ένας φανατικός μουσουλμάνος ανάμεσά του. Τα παιδιά ήταν από την Ξάνθη, από Μάκη, βαφτισμένα αλλά με ονόματα μουσουλμανικά. Πώς σε λένε, παιδάκι μου? Ήρθαν με μια από αυτές τις δροσοπόντες, τις βαθάνες, τις φιές, και άρχισα να ρωτάω τα ονόματα, πώς σε λένε? Σε ένα λέω στην κυρία αυτή, μεγάλο στην Ελπία. Λέει Όλγα. Αυτά είναι τα παιδιά μου. Παπά. Λέω, πώς σας λένε, Δημήτρη και Σοφία? Λέω, εσάς ήταν τρία παλικάρια. Λέει, κάτσε, παπά μου. Ρε, κάτσε πρώτα και μετά να σου πούμε τα ονόματα. Και τα ονόματα ήταν Ιβραήμ και Φατινέ. Πάμε, ρε, να σας πω ένα λεπτό τώρα. Ανοίξτε μετά στο διαδίκτυο να δείτε Άγιος Γεώργιος ο Κουδουνάς. Άγιος Γεώργιος ο Κουδουνάς στην πόλη, πόσες εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι κάθε χρόνο πάνε και προσκυνάνε. Στη μνήμη του μόνο ξεπερνάνε τους 300.000 το τρίμερο της μνήμης και του πανηγύρι του Αγίου. Το ζω, πηγαίνω, λειτουργώ αυτές τις μέρες εκεί. Και είμαι παπάς. Κάθομαι εκεί, μου λέγει ο καιρό Εφραίμ, που ήταν λεβεντά άνθρωπος, να κάτσεις εκεί με το πετραχύλι σου και θα του σταυρώνει. Και του λέω εγώ με την απορία μου, κάμα ρε, του Τούρκου σας σταυρώνει. Δεν ξέρεις, παιδί μου, τι είναι. Θέλουν να του σταυρώσεις. Και πάνε στον Αγιώργη, που πανάνε την κεφάλα τους κάτω με τις μετάνοιες και προσκυνάνε τον Αγιώργη. Και να σας πω συνέχεια τώρα εκεί, τι έζησα και τι ζω. Για να δείτε ότι αυτός ο Θεός όπου θέλει πάει, δεν πάει στους καλούς τους χριστιανούς κατά ανάγκη. Σε όλους πάει. Και μπορεί να μας γυρίζει τη γη ανάποδα όσες φορές θέλει. Πάω λοιπόν, την πρώτη φορά που πήγα και λειτουργήσα εκεί. Πήγαμε μετά με ένα ζευγάρι, το αγόρι είναι από εκεί, από την πόλη και ξέρει τα πολλά πράγματα εκεί της πόλης. Λέει, τώρα θα πάμε να φάμε σε ένα μαγαζί και οφτέδες. Και ό,τι δεις εκεί, μην τρομάξεις. Τι να δω μόνο και τι να κάνω. Πηγαίνω λοιπόν και μόλις μας βλέπει ακόμα ο χρός στο ράσο μου, λέει ο μαγαζάτορας, από πίσω του λέει. Πάνω πίσω, είχε ένα ωραίο δωματιάκι και θα δω μας τι να φάμε. Ήρθαν τα αγκαζόνια παραγγείλανε, κάποια στιγμή έρχεται αυτός, που πανάει την πόρτα την κλείνει, γονατίζει μπροστά μου, πιάνει τα χέρια μου και αρχίζει και κλαίει. Μου σκέβει τα χέρια. Αφού περνάει κανένα δεκάλεπτο έτσι κλαίγοντας, και αυτός και εγώ, και οι υπόλοιποι που ήμασταν γύρω-γύρω, γυρίζει, με κοιτάει με τα μάτια του γεμάτα δάκρυα και μου λέει, για αυτούς αλείς, για μας ηλίας. Και με τραβάει παραπέρα για να εξομολογηθεί. Γαριζόμαστε, κυλιόμαστε, κλαίμε, τρώμε
φεύγουμε. Ξαναπάω με τα παιδιά μου μετά από 4 χρόνια και τον ψάχνω να τον βρω. Πού ήταν, κόσμος πολύ στο λιμανάκι εκεί από το νησί το μεγάλο των Αφρικών. Δεν τον βρίσκω. Και έρχεται όπως πάω, δεν έχω τα ράσα, ήταν η εποχή που είχαν γίνει οι διενέξεις με την Τουρκία για την Αγία Σοφιά και έλεγε ο Πατριάρχης, όσοι έρχεστε δεν φοράτε ράσα για να μην συμβούν γεγονότα. Και όπως είμαι εκεί και πάω πέρα δόθε, έρχεται ένας κύριος και μου λέει στα αυτή, τον Ηλία ψάχνει. Εγώ τον κοίταξα, λέω τώρα, με παίρνει να πω ή με παίρνει να μην πω, τι να πω. Δεν λέω, μου λέει εκεί πίσω είναι, στο στενό, άνετε το στενό, το τελευταίο μαγαζί. Πάω, χοροπηδάει ο Ηλίας που μας είδε, χοροπηδάει τόση χαρά. Αν μου επιτρέπονται να σας δείξω τη φωτογραφία, θα γεμίζατε χαρά. Λυπάται που δεν έχει το μαγαζί έτοιμο με τους κεφτέδες για να μας περάσει. Και τι μου λέει. Πήγαινε κάτω στο λιμάνι, στο τάδε μαγαζί, θα σε περιμένει. Εμείς με την παρέα και τα παιδιά που είχαν, θέλανε παγωτά, θέλανε τούτο, θέλανε εκείνο, αρχίσαμε να πάμε. Εγώ τρογόμουν μέσα, λέω θα φύγουν οι άνθρωποι, γιατί κατάλαβα ότι υπάρχει κάποιος. Πηγαίνω και βλέπω 15 ανθρώπους. Μπαίνοντας μέσα, κλείνω τις πόρτες, κλείνουν τα φώτα, ένα φωτάκι μικρό και εξομολογούνται και οι 15 από ένα λεπτό ο καθένας. Αυτός είναι ο Θεός μου. Που ξέρει να αγκαλιάζει πάνω σε όλη τη γη. Πάνω σε όλη τη γη. Ας δούμε λοιπόν ποιον Θεό θα πούμε στα παιδιά μας. Το Θεό της αγάπης. Τον Θεό που ο Απόστολος Παύλος γι' αυτόν είπε όλο αυτόν τον ύμνο της αγάπης και το μεγαλείο της αγάπης. Είπε το βράδυ λοιπόν εκείνο για την ειρήνη. Παρακάτω έχω σημειώσει 1-2 φρασούλες ακόμα. Εν τούτο γνώσονται πάντες, έτσι θα σας γνωρίσουν όλοι, πότε, εάν αγάπη έχετε εναλλήλει. Θα σας γνωρίσουν ότι είστε δικοί μου μαθητές, αν έχετε αγάπη. Γιατί για αγάπη εμείς βλέπουμε την ύφη στο σπίτι, την υπερφερή, και αρχίζουμε και την βρίζουμε γιατί δεν είναι, λέει, καλή χριστιανή. Γιατί δεν γίνεται σεμνά, γιατί. Και τους περιγράφουμε είτε στα παιδιά μας, είτε στους γαμπρούς μας, είτε στις τύχες μας, τους περιγράφουμε ένα Θεό που είναι έτοιμος να τιμωρήσει, γιατί το φουστάνι της νύχτης είναι 2 πόντους παραπάνω. Να ρωτήσω εγώ κάτι για τον ντύσιμο, τι είναι σεμνό και τι όχι, να ρωτήσω. Μ' αρέσει αυτή η ερώτηση. Για να δω τι απάντηση θα δώσετε. Ποια ήταν η στολή με την οποία μας έπλασε ο Θεός? Όχι. Εμείς το βάλαμε το φιλοτσικής. Πότε το βάλαμε? Όταν αμαρτήσαμε. Ποια ήταν λοιπόν η στολή? Να είμαστε γυμνοί και να δεχόμαστε κάθε απόγευμα, λέει, σχηματικά το λέει εκεί, και είναι στο υπέροχο τροπάριο της Μεγάλης Τρίτης, της Κασιανής, να δεχόμαστε το Θεό και να προσευχόμαστε γυμνοί. Γιατί τότε δεν είχαμε το όνειρος της αμαρτίας μέσα. Και το τρίτο λοιπόν, που με ενδιαφέρει πιο πολύ να σας το πω, το στιχάκι που έχει εκεί από το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης, είναι προσευχόταν στο Θεό Πατέρα ή προσευχόταν ο Χριστός εκείνη την ώρα. Είναι η χαρά η εμή εν εμή εν ημίν μίμ. Και η χαρά ημών πληρωθεί, δηλαδή να γεμίσει την καρδιά. Χαρά θέλει να έχουμε ο Χριστός. Και όταν σας είπα για τους μουσουλμάνους, δεν σας είπα το άκουσα τώρα να πει, ότι αυτός ο φανατικός μουσουλμάνος τι μου λέει? Άρε παπά, εσείς είστε απαράδεκτοι οι χριστιανοί. Λέω, όπα. Αυτό του λέω, σηκώνει λίγο παρεξήγηση. Μην αρπαθούμε τίποτα. Του λέω, για πες γιατί. Γιατί ενώ είστε
η μόνη θρησκεία επί της γης που έχετε ζωντανό Θεό που αναστήθηκε, δεν είστε χαρούμενοι. Εμείς κάθε Κυριακή γιορτάζουμε τον αναστημένο Χριστό μας κάθε Κυριακή. Αναστάσιμα είναι τα τροπάρια. Σε κάθε λειτουργία γιορτάζουμε τον αναστημένο Χριστό. Τον πεθαμένο από αγάπη για μας, αλλά τον αναστημένο σαν δώρο. Για να μας δείχνει ότι και εμείς θα αναστηθούμε κάποτε. Και ενώ έχουμε αναστημένο Χριστό, δεν χαιρόμαστε. Και εδώ λέω δύο λέξεις από Αγίου. Τι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος όταν χαιρετούσε τον κόσμο? Όποιον έβριστε, όποιον έβριστε. Ειρήνη μη και Χριστός Ανέστη χαρά μου. Όχι Χριστός Ανέστη χαρά μου μόνο την περίοδο, λέει, της διακίνησή μου και του παιδικού σταρίου. Όχι, όλο τον χρόνο Χριστός Ανέστη χαρά μου, Χριστός Ανέστη χαρά μου, Χριστός Ανέστη χαρά μου. Και ο Παπαφώτης ο τρελός που σας είπα και πριν, που είναι και αυτός μέσα σε αυτούς που θα γεωποιηθούν, όταν λέει στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, μέσα στην πόλη, ήταν περίοδος, λέει, που ο Χριστός Ανέστη, πήγαινε, λέει, στους δρόμους, μέσα στον δρόμο όμως τα αυτοκίνητα, και φώναζε σε όλους, Χριστός Ανέστη, να χαίρεστε, Χριστός Ανέστη, να χαίρεστε, Χριστός Ανέστη, να χαίρεστε. Και κάποια στιγμή, πολλή ώρα το έκανε αυτό, παίρνει κάποιος τηλέφωνο την τροχιά και λέει, πάτε μου εκείνο το χαζούλι τον παπά, ό,τι λέει, θα τον κόψει κανένα αυτοκίνητο. Πήγαινε στα αυτοκίνητα για να πει Χριστός Ανέστη σε όλα τα αυτοκίνητα που περνούσα. Γιατί χαίροντα. Και όταν λέει, έκαμε το τελευταίο του Πάσχα ο γεροευμένος ο Σαριδάκης, άλλη γιγαντιαία μορφή της εποχής μας Άγιος, το τράπηξε, λέει, το ποιος κρυψάντησε. Λοιπόν, ξεκινάει, λέει, την πανηχίδα, αφού την είπαν μία, λέει, ξαναπέστε την. Την είπαν δύο, ξαναπέστε την. Την είπαν τρεις, ξαναπέστε την. Βρε γέροντα, του λέγανε όλοι, βρε γέροντα. Σε παρακαλώ με πολύ, τρεις η ώρα πια για να κάνουμε ανάσταση. Ξαναπέστε τα παιδιά μου, ξαναπέστε. Αρχίζει μετά το δεύτερο λάμπεται φως, 10 φορές. Αρχίζει την ανάστασή σου, 10 φορές. Αρχίζει μετά τον κανόνα, τον είπαν όλο, ξαναπέστε τον, ξαναπέστε τον. Και όταν τελείωσε, είχε φέξει για πρωί, λέει στον παππούλη που ήταν μαζί, του λέει, χόρτασα στο Σανέστη, γέμισα χαρά, ήταν το τελευταίο μου Πάσχα. Και εκείνη τη χρονιά έφυγε από τη ζωή. Έτσι τους προειδοποιεί τους Αγίους ο Θεός. Να ξέρουν ακόμα και το θάνατο. Και ο Άγιος που έχει χορτάσει από Χριστός Ανέστη, από χαρά, από Θεό, δεν τον φοβάται το θάνατο. Γιατί τον φοβόμαστε εμείς το θάνατο? Γιατί η χούφτα που θα δείξουμε στον Άγγελο είναι άδεια. Δεν έχουμε ζήσει. Δεν είμαστε άξιοι, θα το πω τώρα, δεν είμαστε άξιοι ούτε καλή αμαρτία να κάνουμε. Σας λέω αλήθεια. Ούτε καλές αμαρτίες είμαστε. Άδεια είναι η χούφτα μας, χάζα πράγματα κάνουμε. Πού να κάνουμε όμορφες καλοσύνες, όμορφα πράγματα. Είχα πάει, να τελειώσω ή να συνεχίσω? Συνεχίσω. Ναι. Το πρωί, ναι. Α, μην το βρει με το πάω το πρωί άνετα. Έφαγα και καλά το μεσημέρι. Εντάξει, κοιμήθηκα κιόλα. Λοιπόν, ακούστε. Πώς έφυγε ο φόβος του θανάτου, το ζήσα. Τρέμω στην ιδέα. Τι μπορώ εγώ να νιώθω μέσα μου για αυτά όλα? Είμαι στο τρίλοφο και μου είπε ο παπάς, εγώ έγινε παπάς στα 37 μου και έγινα το 99. Είμαι καινούργιος παπάς που με έκανε από την αρχή και πνευματικό δεσπότης μου και βλέπω ένα παλικάρι που ήξερα ότι εκείνο τον καιρό ήταν στην Μύκονο και δούλευε. Του λέω, ρε, έφυξε από τη δουλειά, τέτοια δουλειά καλή που έπαιρνε τόσα λεφτά. Μου λέει, είναι ο πατέρας μου στα τελευταία. Τι λες, ωραία. Αυτός πότε τα τελευταία. Βάζω τα καρκί μου, φεύγει. Θέλω, λέει, ακούστε τώρα. Τι ωραία να μπορέσουμε να το φτάσουμε αυτό. Εύκολο είναι.
Δεν θα φοβηθούμε τίποτα αν το φτάσουμε. Λέει, θέλω όμως δύο χάρες μικρές αλλά σημαντικές για τον πατέρα μου. Μία να τον κοινωνήσεις οπωσδήποτε, αλλά και μία άλλη να τον εξομολογήσεις, γιατί έχει ένα κρίμα μέσα στην καρδιά του. Δύσκολο. Δύσκολο κρίμα. Εντάξει, λέω. Το πρώτο να τον κοινωνήσω, πάμε τώρα. Πάμε τη κοινωνία που έχουμε για τις έκτακτες ανάγκες και πάμε. Το άλλο όμως του λέω, μακάρι. Πάω λοιπόν, παίρνοντας τον γύρο στο οικόπεδο, στο αυτό ακούω από μέσα, από το ισόγειο, να φωγάει κάποιος και να φωνάζει πραγματικά, να σωματώνει την καρδιά από το βογκητό και από τον πόνο και από τις φωνές. Πηγαίνω, με κοιτάει, ήταν ξαπλωμένος, λιωμένος από τον καρκίνο. Λέω, ήρθα, μη πω το όνομα. Λέω, ήρθα να σε κοινωνήσω, να γίνεις καλά. Έχουμε, μωρέ, καμιά λέξη να πούμε έτσι, να την πάρουμε κι αυτήν. Κοινώναμε, παπά, και φύγε, πονάω πολύ. Ωραία, το χάνω. Το κοινωνάω με αργές κινήσεις και σκέφτομαι λίγο. Αφήνω μετά το Αγιοπότερο σε ένα παραπέρα κομμωδίνο. Φεύγουν όλοι οι δικοί τους, λέει ο παπάς τώρα θέλει να πει κάτι. Και γονατίζω μπροστά του. Και αρχίζω και τον χαϊδεύω στο πρόσωπο. Τον χαϊδεύω. Του λέω χαζά πράγματα, δεν του λέω βαριά θρησκευτικά τίποτε. Και αφού περνάνε κανένα τέταρτο, 20 λεπτό έτσι, τον φυλάω έτσι, τον αγκαλιάζω, τον φυλάω εδώ στο λαιμό και του λέω, άντε, να ξανάρθω, να είσαι καλά, να με κεράσεις κάτι, να τα πούμε. Δεν μιλάει καθόλου, μόνο με κοιτάει πλέον. Φεύγω, ώσπου να πάω στο αυτοκίνητο, έρχεται η νύχτα του, μου λέει, παπα Χρήστο, κατέβασε, θέλει λίγο ο παπάς. Όχι, λέω, ωραία, πάμε. Κατεβαίνω. Ακούστε τώρα. Μας αφορά όλους, ρε εσείς. Όλους μας αφορά αυτό. Αν το κάνουμε, διώξαμε και το φόβο του θανάτου και όλα. Λέει, παπά μου, είμαι 60 τόσο χρονών. Δεν με χάιδεψε στο πρόσωπο ποτέ κανένας. Δεν μ' αγκάλιασε έτσι πως μ' αγκάλιασες εσύ, είσαι ο πρώτος. Ούτε η μάνα μου, ούτε ο πατέρας μου, ούτε η γυναίκα μου, ούτε κανένας. Είσαι ο πρώτος που μ' αγκάλιασε. Σε ευχαριστώ. Κάτσε τώρα να σου πω. Το. Όντως ο άνθρωπος τον εμφύλιο που ήταν νέο παιδί, μέσα στα μπερδέματα και στα παιδέματα του εμφυλίου, συμμετείχε στο φόνο ενός ανθρώπου στο χωριό του. Κι ήταν άδικο, ρε παπά, τώρα που το σκέφτομαι ξανά. Και μου τρώει τα σωθικά. Πάρ το παπά μου και διάβασέ μου. Τον διαβάζω, λέω, τον ξαναγκαλιάζω και φεύγω. Ακούστε τώρα το παρακάτω. Το πρωί τελείωσε. Με φωνάζουν από το σπίτι, έλα παπά, να τον διαβάσεις. Νεκρό που λέω. Και τι μου λέει η οικογένεια. Ρε παπά, πες μας αλήθεια. Τι ήταν αυτό που του είπες. Τι ήταν αυτό που έκανες. Και όλο το βράδυ είχε μια απόλυτη ηρεμία και ησυχία. Και ξύπναγε μέσα στο λίθαργό του και έλεγε, ευχαριστώ που μου φέρατε τον παπά και ξαλάφρωσα. Σας αγαπώ όλους και ξανακοιμόταν. Πέστε στον παπά ότι τον αγαπάω. Έφυγε και δεν καταλάβαμε τη στιγμή. Αυτός που λίγες ώρες πριν, μέρες ολόκληρες φώναζε, βόγκαγε, φώνασε, πόναγε, ξαναπόναγε. Αν μάθουμε να γαλινεύουμε την ψυχή μας, αν μάθουμε να γεμίζουμε την ψυχή μας αγάπη, χαρά και Θεό, όλα τα άλλα είναι εύκολα. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό, σας έχω συνταγή.
σας έχω συνταγή. Θέλει τρέλα, δεν θέλει σοβαρότητα. Αν το πάρετε από τη σοβαρή πλευρά, δεν κάνετε τίποτα. Αν το πάρετε από την τρελή πλευρά, εύκολα φτάνουμε στο Θεό. Εύκολα φτάνουμε στο Θεό. Από τη σοβαρή πλευρά, πολύ δύσκολα, μπορεί και καθόλου. Εάν θέλετε να σας πω πώς είναι η τρέλα, αυτήν ξέρω να σας πω. Αγάπη, χαρά, ταπείνωση και τρέλα. Και σας βεβαιώνω ότι αν αυτά τα τρία τα δείξετε στα παιδιά σας, τα παιδιά σας θα αγκαλιάσουν το Θεό όσο δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Εάν τους δίνετε όμως ένα Θεό που είναι έτοιμος να ελέγξει τη ζωή, τον ντύσιμο, τη συμπεριφορά, τα πάντα του αγοριού σας, της κόρης σας, της νύφης σας, του γαμπρού σας, ευτυχώς που αυτόν τον Θεό δεν τον θέλουν. Γιατί αυτός ο Θεός δεν έχει απολύτως τίποτε να δώσει στα παιδιά μας. Θα τελειώσω με μία φράση που μου αρέσει πολύ. Πολύ. Πήγε, λέει, μια παρέα στο Γέρο Παΐσιο. Ήτανε παιδιά, εχθές. Πες μας, ρε γέροντα, κάνει. Τι να σας πω εγώ, βρε παιδιά. Βρε γέροντα, πες μας κάτι ωφέλιμο. Τι να σας πω, βρε παιδιά μου. Πες μας ό,τι σου λέει η καρδιά μου, η καρδιά σου. Τι απαντάει ο γέροντα. Αυτή είναι η Άγιοι. Η καρδιά μου λέει να την κόψω 1000 κομμάτια και να την μοιράσω σε όλους. Αυτό είναι αγάπη. Αυτό είναι Θεός. Αυτό είναι αγιοσύνη. Αυτό είναι εκκλησία. Αυτό είναι ζωή. Αυτό είναι σωτηρία. Εγώ δεν σηκώνομαι γιατί δεν θα το δώσω. Τώρα ρώτησα, δεν ακούσατε, αλλά και, να μην, και όχι να μου λίγο θα το λέω. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, μπορείτε να τις υποβάλλετε. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τον πατέρα Χρήστο, μεγάλη μας χαρά να το ακούσουμε και να μας απαντήσει. Για τον ΠΑΟΚ να είναι στο τέλος η ερώτηση. Συμφωνώ και εγώ για τον ΠΑΟΚ στο τέλος. Ό,τι θέλετε από αυτό που ακούσαμε ή αυτό που δεν ακούσαμε και κάποια απορία που υπάρχει. Μην τρέπεστε. Να κάνω εγώ ερώτηση. Νομίζετε ότι δεν έχω και δύσκολες ερωτήσεις. Να κάνω εγώ ερώτηση. Τι γίνεται, ρε πάτε, ποια είναι η θέση της Εκκλησίας για τους ομοφιλόφιλους. Θέλω να σας πω κάτι. Το τι μας περιμένει γύρω από αυτά τα θέματα, ούτε καν μπορείτε να το φανταστείτε. Έχουμε τόσο πολύ ανακατώσει τις ζωές των ανθρώπων και μπερδέψει που τα παιδιά μας θα στραφούν πάρα πολύ σε αυτό. Πάρα πολύ. Και εκεί να δω τι θα κάνουμε. Θα μείνουμε στους σκέτους αφορισμούς ή θα ανοίξουμε την αγκαλιά μας ότι κι αυτά δεν πάβουν να είναι παιδιά του ίδιου Θεού με αυτό που πιστεύουμε κι εμείς. Όταν πήγαν στο Χριστό, τι ωραία εικόνα αυτή, όταν πήγαν στο Χριστό την πόρνη και του είπαν πολύ καθαρά αυτό που όλοι θέλουμε να φωνάζουμε, ότι υπάρχουν νόμοι και διατάξεις στους χώρους της Εκκλησίας, του λένε ο νόμος λέει ότι πρέπει να την λιθοβολήσουμε. Και ο Χριστός τι έκανε. Ωραία.
ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων παλέτων. Και τι έγινε, ήρξαν το διαμιάς, λέει, παρετήστε πάντες. Έφυγαν όλοι και έμειναν, λέει, οι μαθητές, έμειναν οι μαθητές και γυρίζει και τους λέει, μη θέλετε και εμείς υπάγει, μη θέλετε και εσείς να την κάνετε. Και βέβαια οι μαθητές κάτι ξέρανε. Πού να πάμε, Κύριε, που πορευσόμεθα, ότι ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Οι μαθητές όμως οι οποίοι στην πορεία έβγαλαν και αυτοί τις αδυναμίες τους, τα πάθη, τα λατώματά τους και τις αμαρτίες τους. Πώς, ο ένας να τον εξαγοράσει και να τον προδώσει, ο Ιούδας, ο άλλος να τον αρνηθεί και οι άλλοι εννέα να τον εγκαταλείψουν την ώρα που ήταν πάνω στο σταυρό. Και έμεινε, λέει, ένας μόνον. Ποιος? Ο Ιωάννης. Ποιο δώρο πήρε όμως ο Ιωάννης πάνω από το σταυρό? Πήρε την Παναγιά ως μητέρα. Τόσο πολύ, τόσο πολύ ήθελε να τον τιμήσει ο Χριστός που έμεινε εκεί και γυρίζει και λέει, Ιωάννη, ιδού η μήτρη σου. Μητέρα μου, ιδού ο Υιός. Γυνιάστηκε τη μάνα. Λοιπόν, αν η Εκκλησία, αν ο καθένας, αν τα σπίτια, αν οι γονείς, δεν ανοίξουμε εν καιρό στην αγκαλιά μας τα παιδιά μας και απλώς γινόμαστε κριτές και δικαστές τους, λες και μας είναι περιουσία μας τα παιδιά μας και πρέπει να τους κρίνουμε εμείς, αλλά δεν τους δώσουμε τον γνήσιο Χριστό, αυτόν που αγαπάει, που νοιάζεται, θυσιάζεται για τον άνθρωπο, τότε να ξέρετε ότι τα παιδιά μας θα στρέψουν τις πλάτες τους και σε αρχές και σε αξίες και σε ηθικές και σε πατρίδες και αυτό που θα μας περιμένει ούτε να το φανταστούμε μπορούμε. Μπορώ να κάνω και άλλες δύσκολες ερωτήσεις. Έτσι κάνω. Ωραία. Κανένας? Ναι. Ναι, κάπου τη γράφουν από ό,τι κατάλαβα. Κάπου τη γράφουν και θα βγει. Θα την κλέψω κι εγώ από αυτούς και θα την βγάλω στο δικό μου κανάλι, όσοι θέλετε. Έχω εκείνο το χαζό. Πρέπει να πω τον τίτλο όμως, καλέ μου φίλε, πρέπει να το πω. Το κανάλι είναι Παπαπάου. Τα παιδιά μου, η παρέα μου, οι φίλοι μου, τα πνευματικοπαίδια μου το έφτιαξαν. Χαίρομαι που το έφτιαξαν έτσι. Και μπορείτε να το βρείτε και εκεί και εδώ στις ενορίες. Θα το ανεβάσουμε και στο site της ενορίας μας. Και τώρα το δείχνουμε από την άλλο απευθείας. Και βαθίσα. Όταν βαθίζεις ένα παιδί, και αυτό το παιδί για μένα το χειρότερο που μπορεί να πάθει ένα παιδί είναι, ας πούμε, το παιδί μου από κακό πιστό, από κακό πιστό, που του δείχνει ένα Θεό που δεν είναι Θεός ή ο Θεός μας τουλάχιστον. Μην μπερδευόμαστε εάν έγινε κάτι και μετά για πολιτικούς λόγους γίνεται φασαρία πίσω από αυτό. Δεν είναι αυτά τα ζητούμενα της εποχής μας. Καταρχάς έχουν δικαίωμα να βαπτιστούν οι πάντες. Αυτό είναι αξίωμα. Δεν επιτρέπεται να απαγορέψουμε σε κανένα να θέλει να βαπτιστεί. Τώρα, αν πρέπει και η Εκκλησία να τηρήσει λίγο αυτά που οφείλει να τηρήσει, είναι μια άλλη παράδειγμα. Αλλά στις βαπτίσεις μην πιέσουμε την Εκκλησία και φοβηθεί και βγάλει καμιά εγκύκλιο ποιοι επιτρέπεται να βαπτιστούν και ποιοι όχι, γιατί θα είναι λίγο λάθος πράγμα. Θα είναι λίγο λάθος ή πολύ λάθος. Στη βάφτιση
λέει να βαφτιστούν, το Ευαγγέλιο το λέει. Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, όλους, όλους, βαφτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αλλά από εκεί που πάσχουμε δεν είναι οι άθεοι. Αυτό έχω βρει εγώ στη ζωή. Ένας άθεος μπορεί να είναι πιο κοντά στο Θεό. Γιατί μπορεί να τον βρει μετά και αν τον βρει θα τον αγκαλιάσει και να τον αγαπήσει. Ένας φαρισαίος πιστός δεν είναι κοντά στο Θεό. Εκεί να δούμε ο καθένας τον εαυτό του. Πρώτος εγώ. Θα πάω τώρα που θα πάω στο ξενοδοχείο μου να κοιταχτώ και έχει ωραίο καθρέφτη να δω και να πω αυτά που τους είπες. Τα εφαρμόζεις, μωρέ, ή τα ξεχνάς. Είναι μεγάλη η απάντηση. Άλλος. Όπα, ωραία. Πάμε. Δεν σ' ακούω, αγάπη μου, δεν σ' ακούω. Ελάτε λίγο πιο μπροστά, δεν έχω πολύ το μικρόφωνο. Τώρα μην πούμε σε αυτό. Υπάρχει μια απόφαση της Συνόδου για κάποιους λόγους. Δεν είναι πράγματα που άρχισαν να τα αντιμετωπίζει η εποχή μας. Όλα αυτά στην πορεία η Εκκλησία θα τα δει από πολλές πλευρές. Γιατί ο νουνός έχει ένα ρόλο πολύ δυνατό, λέω εγώ, σκέφτομαι. Ο δυνατός ρόλος είναι να έχει καλή ζωή, να έχει πνευματική ζωή και να γίνω πνευματικός δάσκαλος του παιδιού. Αυτό το ξεχνάμε και δυστυχώς ικανοποιούμαστε μόνο να αγοράσουμε μια αλαξιά καλή ρούχα, να αγοράσουμε και ένα σταυρουδάκι, να ξεχάσουμε ότι βαφτίσαμε το παιδί και το παιδί αυτό να μην έχει πνευματικό νουνό. Δεν εννοώ όσον και καλά να τον κάνει μια θεούσα έτσι αυστηρή. Όχι. Να τον κάνει όμως να ξέρει την πίστη μας. Αυτός είναι ο ρόλος. Και επειδή αυτός είναι ο ρόλος, η Εκκλησία θεωρεί ότι γάμος για την Εκκλησία φυσικά είναι έτσι, είναι μόνο ο θρησκευτικός και όχι ο πολιτικός. Αλλά ξέρετε κάτι, και ο πολιτικός όμως έλυσε κάποια θέματα που εγώ προσωπικά θα έβλεπα ότι δεν έπρεπε να υπάρχουν. Δηλαδή το να αναγκάσω εγώ έναν μουσουλμάνο που αγάπησε μια χριστιανή να γίνει με το σόρι χριστιανός για να παντρευτεί, αυτό το εγώ προσωπικά το θεωρούσα λίγο ανήθικο. Πήγαινε, κάνε αφού θέλεις να παντρευτείς, κάνε τον πολιτικό σου και πορέψου. Αλλά αν τους δείξουμε αγάπη όμως, αν τους δείξουμε αγάπη, εγώ πιστεύω, εγώ στην ενορία μου την παλιά που είχα πολύ κόσμο, ήταν 15.000 ενορία, όσοι είχαν κάνει πολιτικό γάμο μέσα από την αγάπη μου και την επικοινωνία μαζί τους, τους είχα πετύχει να έρθουν στην Εκκλησία να κάνουν έναν απλό λιτό γάμο μεταξύ μας και να πάρουν και την ευλογία της Εκκλησίας, έστω και μετά από 10 χρόνια από τον πολιτικό. Δεν είχα αφήσει κανέναν από τους 15-20 πόσοι ήταν και τους ήξερα να μείνει μόνο με πολιτικό γάμο. Και αυτή είναι η επιμαντική. Ποιος άλλος? Ίσως σας ξενήσει λίγο η ερώτηση. Πάνε ωραία. Επίσης, δεν είναι το παρεξηγήσεις. Είπατε και το βλέπουμε μέσα στο σπίτι, ότι δώσει μια αγάπη, σαφώς φίλοι. Όχι, θέλω να ρωτήσω, γιατί η σημερινή είναι τόσο απρόσωπη απέναντι στην κοινωνία που περνάει τόσο. Γιατί δεν κάνει αυτό που κάνετε εσείς, να πάει στον κόσμο με ένα παρελθοντικό είναι νόμο. Μ' αρέσει η ερώτηση πολύ. Θα φωνάξω δυνατά όμως ότι δεν μ' αρέσει που γίνεται για μένα. Γιατί το λέω αυτό? Έχει πάρα πολλούς ιερείς, πάρα πολλούς, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολύ φόβο Θεού, πάρα πολύ καλά κάνουν τη δουλειά τους. Απλώς, θα πω πρώτον, δικαιολογούμαστε έτσι. Εγώ δεν πάω στην Εκκλησία γιατί δεν μου αρέσουν οι παπάδες. Εγώ δεν πάω στην Εκκλησία γιατί δεν μου αρέσουν οι ψαλτάδες. Εγώ δεν πάω στην Εκκλησία γιατί δεν μου αρέσει ο τάδε που είναι εκεί. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία, αφού δεν πας από την Εκκλησία πήγαινε στην άλλη. Εδώ έχει δύο ενορίες, δεν έχει. Παρακάτω έχει και άλλες. Το λέω αυτό γιατί εύκολα μας βγάζει ο διάβολος σε δικαιολογίες. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί ιερείς
Πήγα Αθήνα, ας πούμε, και γνώρισα δεκάδες ιερείς που λιώνουνε. Λιώνουνε. Ξέρω ιερείς που άμα τους δείτε και φυσιογνωμικά δεν το παίζει καλός και άγιος και τα λοιπά, αλλά έχει την ενορία του συσίτιο και στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ενορίες είναι δυνατά συσίτιο. Έχει συσίτιο που τα είσαι κάθε μέρα 200 άτομα. Και λέω αυτός, με τα 200 άτομα που δείχνει αγάπη, βρήκε τη σωτηρία του. Ο καθένας λοιπόν κάνει με τον τρόπο του. Ο χαζός ο Παπαχρίστος του έδωσε ένα χαζό τάλαντο ο Θεός να πρέπει να περνάει από κάποια μέρη και να μιλάει. Να χαμογελάει, να λέει τη χαζομάρα του, να λέει για τον Πάο, να λέει και τα άλλα όλα αυτά κτλ. Μην το βλέπετε όμως σαν κάτι μοναδικό, γιατί μετά θα καταστρέψετε και εμένα και αυτό που κάνουμε. Νεολαία είναι. Θα ήθελα να είναι πιο κοντά στην νεολαία ηλεξία. Θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι θα βγουν πολύ μέσα, με, οι επόμενες γενιές έχουν πολλούς και καλούς ιερείς. Άλλωστε εδώ τώρα τον Πάτερ δεν τον ξέρω, αλλά τον Παπαβασίλη τον ξέρω παλιά. Ξέρω ότι κάνει το έργο του. Και ο καθένας κάνει το δικό του κομμάτι. Θα σας πω, θέλετε να σας πω με δύο λέξεις, ένα παράδειγμα πατριάρχη, το οποίο έμεινε στην καρδιά μου σαν ιερή παρακαταθήκη. Απέναντι στους ζηλωτές της εποχής μας, που κρίνουν τους πάντες ως ανύπαρκτους πνευματικά. Είμαι στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως φιλοξενούμενος, γιατί είχα βοηθήσει να βγει ένα βιβλίο ως επιμελητής εκδόσεων, το τρέχω αυτό, για τον προηγούμενο Πατριάρχη. Ήταν για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και για το θεσμό. Με φιλοξενούν λοιπόν μια εβδομάδα εμένα και τρεις άλλους μαζί. Είναι 25 Μαρτίου μέσα σε αυτή την περίοδο και πάμε να εκκλησιαστούμε σε ένα ναό στην πόλη που είναι το Ευαγγελισμού. Ψάχνω να βρω αν θα λειτουργήσει ο Πατριάρχης, δεν τον βλέπω. Ρωτάω εκεί τον διάκονο, μου λέει είναι μέσα ο Πατριάρχης, δεν λειτουργεί αυτή τη μέρα. Πηγαίνω και κάθομαι δίπλα του, Πατριάρχης ο Δημήτριος. Δεν φοράει τίποτα από τα διάσημα του Πατριάρχη, είναι με το ουσιαστικό, όπως είμαστε καλή ώρα εμείς τώρα. Ούτε πάνω, ούτε εγκόρδιο, ούτε τίποτα. Κάθεται σε μια πολυθρονίτσα μικρή, κάποια δεν μιλάει καθόλου, δεν κανέναν, προσεύχεται. Κάποια στιγμή που είναι η ώρα που κάνουν τα Άγια στο χειροβικό, γονατίζει, βάζει τα χέρια του κάτω στις πλάκες και βάζει το κεφάλι πάνω στα χέρια του. Μένει εκεί μέχρι λίγο πριν τη Θεία Κοινωνία. Σηκώνεται, καταλαβαίνω από τις συσπάσεις του σώματος ότι κλαίει. Σηκώνεται, τα έχω όλα φωτογραφίες αυτά. Και βλέπω στα μάρμαρα κάτω ένα ποτηράκι δάκρυα. Τον βλέπω ολόκληρο πλαμένο, ήρεμα, φοράει ένα απλό πετραχύλι, μεγάλη υπόθεση για πατριάρχη αυτό, το ξέρουμε οι ιερείς τι σημαίνει, που φοράνε όλα τα διάσημα και καλά κάνουν, αυτό είναι η στολή τους. Πάει, φοράει το πετραχύλι, πλένει τα χεράκια του κοινωνεί και φεύγει, χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα. Και λέω εγώ, αυτόν τον και τον κάθε πατριάρχη, όλοι τους κρίνουν πολυμένους προδότες ανάξιους τούτο εκείνου. Τα δάκρυα αυτού του πατριάρχη δεν τα είδε ο Θεός. Δεν πιστεύω ότι τα είδε και τα χάρηκε. Τα είδε και τα χάρηκε. Ας μην κρίνουμε λοιπόν τι έχει ή τι δεν έχει κάθε εποχή. Και ας μείνουμε να λέμε δόξα το Θεό που έχει αυτόν και αυτόν και αυτόν. Εγώ θα πάω σε αυτόν. Άφησα τη μεγάλη μου ενορία, πήγα σε μια ενορία με 15 κατοίκους, με συνεννόηση του δεσπότη μου, για να μπορώ να λείπω και να έρθουμε σε εσά. Και να πάω και οπουδήποτε με καλούν. Όχι εμένα. Πρόεδρε, το ξέρεις καλά ότι μπορώ να μιλάω μέχρι το πρωί. Πανηγύρια. Να είστε καλά και να κάνετε προσευχή να σας δείχνει ο Θεός ποιος πραγματικά είναι. Μόνον αυτός μπορεί να μας φωτίσει και να μας δείξει ποιος πραγματικά είναι. Όχι αυτός που μας δείχνει το ίντερνετ.
Αυτό που μας δείχνει το ίντερνετ δεν είναι ο Θεός. Δεν μπορεί να είναι ο Θεός. Να είστε καλά, Παναγιά μαζί σας. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον Πατέρα Χρήστο. Ήταν τόσο όμορφα αυτά που μας είπε, εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο. Εκείνο που θα πω είναι πεζό. Υπάρχει ένα αναψυκτικό και ένα λουκουμάκι. Και έτσι φεύγοντας να σας δροσίσουμε. Ωραίο. Και να σας γλυκάνουμε. Να σας πικράνουμε, δεν ξέρω. Επίσης, θέλω να σας πω ότι θέλω να ευχαριστήσω μάλλον το ξενία, το ξενοδοχείο και τη διευθύντρια για τις καρέκλες που μας παίρνουν σήμερα για να μπορέσετε να αρχίσετε. Και το ξενοδοχείο Δεσποτικό, γιατί φιλοξενεί εκεί τον Πατέρα Χρήστο. Και θέλω ένα τελευταίο ευχαριστώ σε όλους εσάς που είχατε την υπομονή και ήρθατε να μας ακούσετε. Καλό βράδυ. Και υπόσχομαι, όπως μας υποσχέθηκε ο Πατέρας Χρήστος, να κάνουμε αγρυπνία και να κοινωνήσουμε από το Άγιο Ποτήριο του Αγίου Τίχνου. Thank you.